Καλώς ήρθατε, κατ' όσα καλό καταπληκτικό του χορχού πιπεροκαπζούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία. Πάμε να κάνουμε και σήμερα κλειστή την πλαστενά χωριά. Να περάσουμε την παρακότα από δύο της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια θετικιά ζουμουσάδα! Ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι η απάντηση στην ερώτηση που εδώ και κάμποσες βδομάδες ακούγεται από το κάθε στόμα. Ρε εσείς, τι ζούμε? Τι είναι αυτό που ζούμε? Όλο αυτό που ζούμε με τον ΠΑΟΚ, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που ζούμε? Αυτό που ζούμε είναι αυτό ακριβώς που εμείς εδώ και χρόνια διαλαλούμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι το ζουμού σου. Όλο αυτό, όλη αυτή η παράνοια, η τρέλα που από Σάββατο βράδυ κανένας δεν έχει χαιρετήσει λέγοντας «Επ, τι γίνεται, επ, όλα καλά, ναι, ρε σι, τι έβαλε ρε μα». Ο άλλος. Αυτό, ρε σι, τι έβαλε. Τι έβαλε. Διάβαζα χθες ότι τα τσακαλάκια της Manchester United, για αυτό που λέμε ότι στο τμήμα marketing στο εξωτερικό είναι πάρα πολλά μίλια, χιλιάδες μίλια μπροστά, τι έκαναν οι αθεόφοβοι? Πούλησαν σε δημοπρασία την τελευταία μαστίχα που μασούσε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ο άνθρωπος ήταν με την τσίχλα μόνο, με θυμάστε, το αμερικαστικό. Την τελευταία τσίχλα την έβγαλε, δεν την πέταξε, την κράτησε. Θέλετε να σας πω το ποσό που διέθεσε ένα αρρωστάκι για να έχει μέσα σε μια γυάλινη προθήκη αυτό που το πατάς στο δρόμο ή που το φθήνεις και άμα είσαι και μερακλής, όπως έκανα εγώ μικρό παιδί, την κάνεις βολέ την τσίχλα? Μην πείτε ότι δεν το έχετε κάνει. Κουτουπιέ, αέρα και όπ, πριν σκάσει κατευθείαν βόλπλανε και άμα έπιανε και καλά στο παπούτσι, ωρε φίλε, το αγαπημένο μας. Θα μου πεις, όπως έλεγε και η μάνα μου, δεν αφήνεις τίποτα από το να μην το κλωτσίσεις στο δρόμο. Χαλίκι, κοτρώνα, διπλωμένη εφημερίδα, σακούλα με σκουπίδια, τούβλο, λάσπη, ό,τι υπήρχε. Δεν είχαμε αφήσει νύχη για νύχη. Αν έχεις νύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Πούλησαν λοιπόν στη μαστιχούλα, μια μικρή μαστιχούλα, μασημένη, στεναχωρημένη, όπως καταλαβαίνετε, 458.000 ευρώ. Και ρωτώ εγώ, έτσι, απλά, κάνοντας έναν μικρό χαροπό συνειρμό. Πόσο δηλαδή, ρε δερβίσιδες, πρέπει να πουληθεί σε δημοπρασία το σκουφί του Ρασβάν, παράδειγμα? Η πινακίδα, όπως λέγαμε και χθες, η πινακίδα του ΟΑΚΑ στον τελικό. Το σημαάκι που, ας σκεφτόταν κάποιος εκείνο το σημαάκι του Μουσλίμοβιτς μέσα στην πόλη με τη φανέρ, μέσα στην αναμπουμπούλα να το κάνει μια φορτωτική. Πόσο πρέπει να πουληθεί? Παράδειγμα, ρωτάμε διάφορα, με το καφέ δερμάτινο του Φερνάντο. Ένα, γιατί είχε 2-3 παρτίδες. Όπως και στον υπότη της ασφάλτου, στο Knight Rider. Είχε περισσότερους kit από έναν. Ήταν ένας ο καλός, ο Σένιος, ο Μουράτος, χωρίς γρατζουνιές. Και ήταν, είχαν καμιά 6-7 που κάναν τα άλματα αυτά, καρφωνόντουσαν και τέτοια. Πόσο θα έπρεπε, ας πούμε, να πουληθεί το σκουφί του Ρασβάν? Πόσο θα έπρεπε το παπούτσι με το οποίο ο Αντρέ έβαλε αυτό το γκολ προχθές? Από το πουθενά, από την άλλη άκρη. Και δεν θα σε ενδιέφερε σε ένα μουσείο μελλοντικό να δεις όλα αυτά? Τη φανέλα, ας πούμε, που φορούσε ο Γκουερίνο όταν σκαρφάλωσε στο κάγκελο. Έτσι. Λέω, τέτοια πραγματάκια.
εκείνο το παπούτσι που ήταν τρία νούμερο μεγαλύτερο που φόρεσε ο Μπάνε για να μπορέσει να παίξει. Γιατί είχε διαλυμένο το πόδι του και έκανε 147 ενέσεις. Λέω ρε παιδί μου, μου έρχονται διάφορα τώρα τα οποία έχουν, είναι στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι ορόσημα. Είναι ορόσημα. Δεν θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτή την πινακίδα, την πινακίδα, που σας το λέω ειλικρινά, έκανα 32 φορές τηλέφωνα την επόμενη. Γεια σας. Πού μπορώ να μάθω οι πινακίδες αυτές που αυτή είναι και χαλασμένοι. Υπάρχει κάποιος χώρος που αποθηκεύονται. Πετάχτηκε. Είναι στην ανακύκλωση. Θα έπαιρνα, μα την αλήθεια, θα έπαιρνα το αεροπλάνο να κατέβαινα στην Αθήνα να την προλάβω. Γιατί αυτή προφανώς πήγε σε κάποιο σκουπιδότοπο. Σε κάποια χωματερή. Και να δίνεις και να βλέπεις εκεί που λέει τελικός κυπέλου, στο όμικρον εκεί που έχει κλωτσίσει ο Αντρέ, όπως είναι να την πάρεις αυτή. Ωραία πράγματα. Και ξαναλέω, ζούμε μεγάλες στιγμές. Πραγματικά ζούμου σου. Όλο αυτό δεν συζητάει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το κάθε παοξάκι σε κάθε οικογένεια φαντάζουν λιγότερο βαριά όλα τα άλλα προβλήματα. Όλες οι άλλες έγνοιες. Όλα τα άλλα άγχη φαντάζουν λιγότερο δυσβάσταχτα. Φαντάζει η φύση, η πλάση πιο όμορφη. Και δεν είχε να κάνει με τον καιρό. Και καρέκλες να έριχνε σί και με καντάρ. Δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου, θέλω να σας πω. Καθόλου. Και εγώ θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε μέρα. Πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο μία ομάδα απέναντι, είναι πολλές που δεν θέλουν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει πολλοί κόσμος, ειδικά από αυτούς που ήταν καλοζωισμένοι, καλομαθημένοι τα προηγούμενα χρόνια, καταφρονεμένοι, γενικά ρε παιδί μου, πάρα πολλοί κόσμος, Σωτήρη Δασκαλάκη, αν το ρωτούσαμε, σου κόβουμε ένα δαχτυλάκι μικρό ή προτιμάς να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ? Αν σου κόψουμε το μικρό δαχτυλάκι, κολοβό, όχι ολόκληρο, λίγο, θα είναι σε την ουρά από το Τσιουάουα. Αν σου κόψουμε ένα δαχτυλάκι, θέλεις, αν το κάνουμε, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Η πρώτη αντίδραση ήταν θέλεις από το αριστερό ή από το δεξί χέρι. Μη σου πω ότι το κόβει μόνος του. Χακ! Κατευθείαν, άσε με να το κάνω μόνος μου. Λέω για να περιγράψω με ένα παραστατικό τρόπο, το καταλαβαίνετε ότι είναι παρομοίωση, η οποία όμως ισχύει. 100%. 100%. Έχω εκεί τον Περιπτερά. Στη γειτονιά μου, στο πατρικό μου, που μου είπε, φίλε, πόσο αλήθεια είπες, λέει, αυτό με τα δάχτυλα. Το συζητούσαμε χθες, λέει, με φίλους. Όντως, λέει, άμα μου πεις, έχει, ετοιμάσου, λέω. Θα σε βάλω πρόκληση. Έτσι που λέτε. Μπουκάραμε. Μπουκάραμε. Και δεν ξεχνάμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χθες δώσαμε ένα ακόμα υπερατλαντικό δώρο. Παράνοια, 200 τόσα ευρώ το δώρο, με ένα απλό μήνυμα, κέρδισε μία φίλη μας με ένα περίεργο επίθετο που δεν το θυμάμαι, αλλά δούλευε και θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε σήμερα. Μια κουζινομηχανή Bosch, απίστευτα τα δώρα. Έχω τη λίστα, τη χαζεύω, γι' αυτό τον αγαπάω, τον Παμπουκίδη, γι' αυτό είμαι περήφανος για τους χορηγούς μου. Θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να έχει βάλει τη χορηγία, να χώνει τα ωραία του λεφτά και να μην δίνει αυτά που δίνει. Επίσης, το ότι δίνει δώρα δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνει χρήματα στο ραδιόφωνο, έτσι είναι και αυτό ξεκάθαρο. Και θα ξαναδώσουμε τέτοια πράγματα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια, Ανδρέα Παπαδόρου 10 στο Κορδελιό, με κουζίνες Bosch και Siemens αυτό το διάστημα, εξαιρετικές τιμές, μπουκάρετε και βρίσκετε εκεί ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Φυσικά το πιο φρέσκο ψάρι στο Αιγαίον, στην Ψαραγορά, στις δύο μαγαζάρες και στο Ωραιόκαστρο ανεβαίνοντας, αλλά και απέναντι από το διοικητήριο. 214.000, τηλεφωνείτε με το 2310 μπροστά για το διοικητήριο, σας φέρνει, σας λέει τι φρεσκότα το ψάρι έχει, το παραγγέλλεται και έρχεται καθαρισμένο αμαλάχι, ούτε λέπια, ούτε εντόστια, τίποτα.
και σας τον τηγανίζει κιόλας άμα θέλετε. Δηλιβεριά. Και 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Καταπληκτικά πράγματα. Και Κυριακή ανοιχτά. Βέβαια, για γλυκά, δεν το συζητώ, και με νηστίσιμα για εσάς που νηστεύετε αυτό το διάστημα, στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημητρίου 237-163, εκεί θα βρείτε το πρωί ό,τι καλύτερο υπάρχει σφολιατοειδές, την καφεδιά σας, τούρτες, παγωτά, ψωμάρες, όλα, τα πάντα όλα, φρεσκότατα και κλεκτά. Φρεσκότατα και κλεκτά. Οι ειδήσεις, οι χθεσινές, είναι ότι αποκαλύφθηκε αυτό που λέγαμε, ότι ο Γαύρος δεν ήθελε φυσικά να παίξει, διότι μόλις έκανε ένσταση ο Βάζελος να συνεχιστεί το παιχνίδι, όχι, θα το πάρουμε στα χαρτιά. Άρα Κυριακή ήθελε δηλαδή να συνεχιστεί ο Γαύρος το μάτς, αλλά ξαφνικά την Τρίτη, ας πούμε, όχι, να το πάρουμε στα χαρτιά. Ξεσκεπάζονται κάθε μέρα. Όλοι είμαστε ανήψια της θείας δίκης, όπως έχουμε πει. Ο Τσουκαλάς θα πάει στη δικαιοσύνη. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για, μέσα εισαγωγικά, για τα προφητικά λόγια που είπε για τον Τζίλο. Θυμάστε τότε, πριν, ότι μπορεί να πέσει πουθενά, ότι μπορεί να γίνει κάτι και τέτοια. Επιτέλους. Και αργήσανε κιόλας. Έφυγε ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν απέναντι και σε άλλη ομάδα, μόνο συμπάθειες είχε. Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος με τις χαρακτηριστικές γραβάτες, τις εκπληκτικές, ειδικά τη δεκαετία του 90. Και πιο πρόσφατα φυσικά. Γενικά είναι τα δύο αδέρφια που είχαν συμπάθειες στον κόσμο και που μιλούσαν πάντα με πολύ ωραίο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, με πολύ σεβασμό για τον ΠΑΟΚ, αγαπητοί σε όλους. Βοηθούσαν πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν είχαν ούτε μπράβους, δεν είχαν ούτε bodyguard, ούτε ασφάλειες, ούτε. Είχαν μια μούρλα μόνο εκεί. Να χώνουν λεφτά στον μπάσκετ του Βάζελου. Το συγκινητικό της ιστορίας είναι ότι φύγαν τα τρία αδέρφια και ο Παύλος λίγο καιρό πριν, δεν θυμάμαι τον τρίτο αδερφό όπως τον λέγαν, αλλά νομίζω Κώστα, δεν είμαι σίγουρος, τέλος, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά φύγαν τα τρία αδέρφια με λίγους μήνες διαφορά. Είναι φοβερό. Είναι συγκλονιστικό, έτσι. Δεν άντεχαν ο ένας χωρίς τον άλλον. Αυτό είναι, έχετε ακούσει που λέει, έφυγε ο Τάδε και μετά από λίγο καιρό έφυγε και η γυναίκα του. Δεν άντεξε. Ή ανάποδα. Αυτό κρατάω εγώ από αυτήν την ιστορία. Τα τρία αδέρφια που φύγανε ο ένας μετά τον μέσα σε λίγους μήνες. Δεν είναι. Νομίζω ο Παύλος πριν από 10 μήνες, 9 μήνες. Ο Γιαννακόπουλος και τώρα ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει. Αυτοί είναι ωραίοι παράγοντες να τους έχεις απέναντι, αντιπάλους. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει κάνει λίγα, έτσι, με διαιτησίες και τέτοια. Απλά άλλο ύφος και άλλο στυλ είχαν. Πολύ πιο συμπάθειες. Και θα το ξαναπώ ότι πάντα μιλούσαν με τον καλύτερο, με τον πιο σεβαστικό τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό μου κάνει εμένα, κάτι μου λέει. Πρωτάθλημα δεν έχει το Σαββατοκύριακο. Εδώ που είμαστε δηλαδή στα ουράνια, που οι φλέβες έχουν βγει έξω, έχουν γίνει μενίρ στο λαιμό, που η παλμή είναι σαν να παίζει ο ντράμερ τον Slayer solo, δεν μπορείς να πατήσεις το έδαφος, είσαι εκεί ψηλά και σου λέει τώρα εθνική ομάδα. Εθνική ομάδα, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, και ξεπερνάς το πρώτο σοκ και λες, και με ποιον παίζουμε, αν δεν είναι κανένα ζουμουσάκι να σου πει, με αυτόν 1-0, με το Λιχτενστάιν παίζουμε. Δεν είναι ο χαμένος ξάδερφος του Φραγκενστάιν, ρε παιδιά. Είναι χώρα αυτή. Τι είσαι, πώς λέγεται αυτός που είναι από το Λιχτενστάιν? Λιχτενστάινέζος? Λιχτενστάινιάρες? Πώς λέγεται αυτός που είναι από το Λιχτενστάιν? Και παίζουμε με το Λιχτενστάιν. Δεν ξέρω, άμα δεν κερδίσουμε το Λιχτενστάιν. Αν πεις, εδώ χάσαμε τα νησιά Φερόες. Φερόε.
που το πρωί είναι ψαράδες και μετά το μεσημέρι πάνε και παίζουν μπάλα. Και χάσαμε από αυτούς, φίλε. Δυο φορές κιόλας. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα πάει ο Άγγελος. Αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα που... Γιατί με κόβεις, ρε φίλε. Δηλαδή, φίλε, γιατί με κόβεις, γιατί. Δηλαδή, βλέπεις ότι είμαι σε μια κατάσταση τέτοια. Άσε με τώρα που έχω πάρει αυτό. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μα έχω τώρα, είμαι... Η ψυχολογία. Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Να μην σας πω το πιο καθοριστικό σε τέτοιες ιστορίες. Είσαι λοιπόν τώρα, πας με τη φόρα, με την τρέλα, με το πάθος, με τη μούρλα. Να οι ανατροπές, να ο κόσμος, να ο λαός, να όλοι, να η ομάδα, να είναι ένα πράγμα τέτοιο, ένα κουβάρι. Πηγαίνεις, καλπάζει το άλογο. Και ανεμίζει η χέτη. Και όχι μόνο αυτό. Ανεβαίνουμε πάνω στη σέλα και κάνουμε και τούμπες και ανάποδα. Με τα χέρια προς τα πάνω, την ώρα που τρέχει το άλογο. Μιλάμε τώρα, είναι στο Agri West και κάνω και ανάποδες τούμπες. Κάνω, τι κάνω? Α, μπράβο. Έτσι, ανάποδες τούμπες. Περνάω κάτω από τη σέλα, ξανανεβαίνω, την ώρα που το άλογο τρέχει. Κάθομαι ανάποδα με την πλάτη στο κεφάλι, κάνω τέτοια. Καλπάζει το άλογο. Και ξαφνικά, σου λένε, σταματάς λίγο να ταΐσουμε λίγο το άλογο. Λες ρε. Ή το άλογο πρέπει να πάει προς ανάγκη. Δεν σταματάμε τώρα. Είναι το τρένο, το Intercity. Φεύγουνε. Μιλάμε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και. Α, μα. Τι. Λαμπάκια. Περνάει ένα κάρο. Θα περάσει ένα κάρο, λέει, με δυο μουλάρια. Αλλά μας δουλεύετε, ρε παιδιά. Και μετά, ξανά. Ξανά, μετά πάλι να. Δεν. Βίζε μας τώρα να το χαρούμε, ρε παιδιά. Δεν χαιρετιόμαστε. Ρε, τι έβαλε ο άλλος, ρε. Τι έβαλε ο άλλος. Αυτή είναι η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα. Και βέβαια, η επόμενη κουβέντα είναι τώρα πώς θα πάμε στην Ξάνθη. Αυτό είναι. Καλά, και το πόσοι θα πάμε στην Ξάνθη. Βασκαλάκι θα πάμε, έτσι. 100% φίλε. 100%. Λέει, θα δώσουμε εισιτήρια στην Ξάνθη. Με ρωτάει κάποιος. Λέει, με την Ξάνθη γίνεται. Λέω, δεν ξέρω αν θα δώσουμε εισιτήρια. Λέει, δεν κατάλαβα. Λέω, δεν ξέρω αν θα δώσουμε εισιτήρια στην Ξάνθη. Βέβαια, τα ακούνε αυτά στην Ξάνθη και τσαντίζονται, γιατί να και όχι και αυτά. Ξάνθη είναι ασπρόμαυρη. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Θα οικονομήσει η ομάδα της Ξάνθης. Θα πάρει μια ανάσα εμπορική, οικονομική η πόλη. Με τα παοξάκια που θα πλημμυρίσουν την πόλη, θα σεβαστούν την πόλη φυσικά όπως έκαναν παντού. Να τα εστιατόρια, να οι καφετέριες, να οι ψησταριές, να τα οι καφεδιές, να τα περίπτερα, να αυτά. Ξαφνικά θα έρθουν από το πουθενά 12.000, λέω εγώ ένα τυχαίο νούμερο, πελάτες. Τρελαμένοι, με ψυχολογία στα ύψη, με διάθεση, δηλαδή αλλιώς είναι να έρθει ο άλλος. Τι έγινε, έχω μια κηδεία στην Ξάνθη και πρέπει να πάω. Σιγά μην βγεις να κάνεις τζέρτζελο. Έτσι δεν είναι. Πάω τι, πάω. Είναι να χωρίσω με τη γυναίκα μου και πάω, είναι στην Ξάνθη και πάω να χωρίσω. Δεν νομίζω ότι θα βγει να το γλεντήσει. Αν και το ξανασκέφτομαι αυτό, το δεύτερο. Την περίπτωση αυτή. Αλλά λέω, αλλιώς είναι να πηγαίνεις με τη διάθεση στα ύψη, να πούμε. Διότι όπως έχω πει επανειλημμένος όλες μέρες, δεν μας πέφτει με τίποτα! Ξεκάθαρη! Ξεκάθαρη. Μόνο ένα στη δικλίδα ασφαλείας. Μόνο μία για την Ποφίλιο. Καλά ρε παιδιά, είναι τόσο απλό. Έχω πάρει, να σου πω τώρα, καμιά σαρανταριά μηνύματα. Όχι θα τη βάλει στο mute να μην ακούγεται. Όχι θα βάλει σε άλλη εκπομπή. Όχι θα τη βάλει στην άδεια. Όχι θα βάλει και τα γκολ του κυπέλου. Κανένας δεν είπε βέβαια όχι θα υπολογίσεις και τα κυρωθέντα γκολ. Τα κυρωμένα. Καμιά πόσα. 4-5 το παιδί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Πόσα το. Μιλάμε για τα καθαρά ακυρωμένα. Αυτά τα οποία είναι καθαρά τα γκολ. Γιατί αν βάλεις και αυτά που τα ακύρωσαν γενικά, πρέπει να έχει καμιά δεκάδα. Πρέπει να έχει. Δεν θυμάμαι, παιδιά, όχι άλλο παίχτη στην Ελλάδα. Στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι γενικά άλλο παίχτη. Και προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε, σε μια δεκαετία του ακύρωσαν καμιά δέκα γκολ. Ο άνθρωπος, δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα 3, 4, 5 μηνών,
Στον ύπνο του βλέπει τη Ροζίτα Σόκου να του λέει «Να η ευκαιρία! Α, πάρα πολύ ωραία τσουβάκ μου! Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μαρκάρεις, που σουτάρεις! Μου αρέσει που είσαι εκρηκτικός στην αντεπίθεση! Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να ξεμαρκάρεσαι και να πλασάρεις! Επίσης είσαι αλτικός, έχεις αίσθηση του γκολ, αλλά θα σου ακυρώσουμε τον γκολ, πάμε!» Και ο άνθρωπος έχει αρχίσει να φορτώνει. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Λέει ρε παλιοχαράκτηρες. Ρε μπεσκέδες. Ρε χαντούμια. Ρε κανάγες. Ρε τεμπελχανάδες. Μου ακυρώνετε τα γκολ. Για να βγαίνει ο τρελός το πρωί και να λέει ότι γουστάρω να ακούσουμε μποφίλιου. Για να ρέχεται ο άλλος με το σαγόνι γάμα, σαν το λάμδα που έχουν τα οι σχολές οδηγών, σαγόνι, χωρίς να υδρώσει την αμασχάλα, με ένα άγγιγμα, και να φεύγει η κυριούλης, απλά βάζοντας το κλειδί στο αυτοκίνητο, χωρίς ντους, χωρίς να αλλάζει πανέλα, χωρίς να υδρώσει το κεφάλι του, γυρίζει σπίτι και μοσχομυρίζει λεβάντα και του λέει «Γυναίκα του, πού ήσουν, παιδί μου? Γιατί άργησες? Ρε γυναίκα, μάτσα έπαιζα. Κλάκα μου κάνεις! Και έρχεσαι έτσι γαμπρός, μοσχομυρίζεις! After save! Φρούτα του δάσους, μοσχοκίδωνο! Ό,τι γεύση έχει τέλος πάντων, γεύση, αρώματα. Αλλά δεν πειράζει. Το κατσαρόλι να πάρω και τα στοιχήματα και όλα. Και έχω και τη δικλίδα ασφαλείας. Αυτά που λέτε. Έτσι κυλάει η εβδομάδα. Σκοπεύουμε να φέρουμε όργανα στο στούντιο, πέρα από τα δικά μας που τα κουβαλάμε κάθε μέρα μαζί μας, και δεν υπάρχει εδώ κανένα πονηρό υπονοούμενο, ενώ το λάπτοπ μας, το κινητό μας και γενικά όλα τα όργανα που χρειάζονται για να γίνει μια εκπομπή. Αυτά εννοώ όταν κουβαλάμε τα όργανα μας πάντα μαζί μας. Τα όργανα μας τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση αυτό το διάστημα, δεν πέφτουν με τίποτα. Το τάμπλετ από το τραπέζι, το κινητό από τη θέση του, το σήμα του ραδιοφώνου, τα site. Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ πάρω, δίνω την ευχή μου στις υπόμενες ομάδες. Αυτά συμβαίνουν, πουλάκια μου. Αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, η αναφορά που έκανε ο Λεό Μάτος στον κύριο Νέτο Γκουερίνο. Φαίνεται ότι τους μιλούν, φαίνεται ότι τους ορμηνεύουν, φαίνεται ότι έχουν διδάξει τους παλαιότερους, ειδικά ξένους, τι σημαίνει Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντίνου Πολιτών. Για να λέει ο Μάτος που είναι στα 32 του και έπαιξε τελικό UEFA και έπαιξε σε υψηλότατο επίπεδο και να λέει «Θέλω όταν θα γυρίσω μετά από 20 χρόνια και θα είμαι ένας μεσήλικας με κυλίτσα και άσπρα μαλλιά, όταν θα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη να μου λένε ό,τι λένε τώρα στον Νέτο Γκουερίνο. Κύριε Νέτο, τι κάνατε τότε που ανεβήκατε στο κάγκελο? Τι έγινε σε εκείνο το μάτς με την ΑΕΚ? Τι έγινε, κύριε Γκουερίνο, τότε με εκείνη την ομάδα, την πρωταθλήτρια? Θέλω να μου λένε το ίδιο πράγμα». Παίκτης που είναι φτασμένος, μπουχτισμένος από παραστάσεις, γεμάτος λεφτά, γεμάτος από δόξα, και φυσικά το πρώτο του μέλημα τώρα δεν είναι «αμά να πάρω το καλό συμβόλαιο». Όχι. Η ιστεροφημία, λέγαν αυτοί οι μπαγάσιδες που ήταν οι πιο μπροστά από όλους. Το πώς μας προσπέρασαν κάποιοι και μας δείχνουν τώρα με το δάχτυλο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ήταν οι πιο in front of the ice cream. Ιστεροφημία. Από το «λέγω έλεγον, λέξω καιρό, έλεξα και είπα, είπε ονείρικα ερήκην». Από το «φημί». Τι θα πούν για σένα, τι φήμη θα έχεις μετά. Τι θα μείνει πίσω. Αυτό είναι που τους νοιάζει. Βλέπουν εντωμεταξύ πως περπατάνε στην πόλη αυτοί οι οποίοι έγραψαν ιστορία και τρελαίνονται. Σου λέει «και εγώ θέλω, και εγώ θέλω να το ζήσω αυτό», λέει ο Μάτος. Προσέξτε, ένας άνθρωπος που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν στο χάρτη μας
Αυτός είναι. Ο Αντρέ που σφίγγει τις γροθιές, που λυσάει, που βγάζει φλόγες από τα μάτια, που έχει πάρει τα πάντα. Πήγε στην κορυφή της Ευρώπης με την Πορτογαλία. Έχει παίξει, πήρε πρωταθλήματα Γερμανίας, κύπελα, αυτά, παραστά, χαμός. Λεφτά, άπειρα. Και θα ήθελα να πω μια γωνία να βλέπω αυτούς που την επομένη που ήρθαν καλά, που τον βρήκαν αυτόν. Κοντός, χοντρός, κοντοκόλλης, με χέτι. Σαν τώρα το θυμάμαι. Καλά ρε καρπουζά, τι έφερες, το θυμάμαι σαν τώρα. Αφήστε ρε παιδιά να τον δούμε. Ματάκι χορταράκι. Καλά δεν τον βλέπεις ρε Κωστή, βρε, τον βλέπω. Αλλά κάτσε να δούμε ρε παιδιά. Δεν τον θέλουμε για αυτό το μοντέλο. Κάτσε να τον δούμε. Και έμελε αυτός να είναι. Γύρισε ο ποδοσφαιρικός μεσσίας στη δική του χώρα, στο δικό του σπίτι, στη δική του ομάδα να δοξαστεί και να στέψει νταμπλούχο και πρωταθλητή και κυπελούχο τον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Αυτό γράφει ιστορία. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Πάμε σε διάλειμμα. Ελάσσο το σέρβις. Κορυφαίο συνεργείο. 47-43-12. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. 40 χρόνια εμπειρίας. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο. Τα πάντα. Τηλεφωνήστε για μεγάλο σέρβις, για μικρό σέρβις. Για τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής. 47-43-12. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, έλα στη Δούμπα να σου το δείξω. Ακούω και διάφορες εκδοχές για φιέστες, πότε, τι, πού, πώς κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πρώτα να κατακτηθεί και τυπικά, πρώτα να το πάρουμε οριστικά. Αφήστε με μένα να έχω όχι επιφυλάξεις, όχι αμφιβολίες, όχι τίποτα. Απλά να οριστικοποιηθεί. Γιατί με αυτούς τους αθρούς απέναντι έχουμε, δεν ξέρεις τι μπορεί να, δεν ξέρω. Μου είπε κάποιος χθες, μέχρι λέει και να, αυτή είναι η κανήρα μέχρι να και διακόψει το πρωτάθλημα τελείως. Να πούνε ότι φέτος δεν βγαίνει πρώτα τη λέτερ, θα γίνει πόλεμος. Αφήστε το, μην το συζητάτε καθόλου. Γεια σου Μάκη Δημάκη! Γεια σου αδερφέ μου! Γι' αυτό το είπες το κομμάτι, να ξέρεις. Λέει, έρχονται στο μαγαζί, αυτό μου λένε όλοι. Άμα μπείτε από κάτω στο YouTube που είναι το τραγούδι, από κάτω δεν είναι τα σχόλια, τι ωραίο τραγούδι, μπράβο Μάκη, καλοτάξιδο που λένε, λες και είναι αυτοκίνητο. Αυτό με το καλοτάξιδο που γράφουν στα τραγούδια, που προέκυψε. Δεν λένε τέλος πάντων τα συνδυσμένα, τι ωραία είναι να γράψουν πάλι τους στίχους. Παοκάρα από κάτω. Φέρε το πρωτάθλημα. Αθήνα, όλη η Αθήνα ενωμένη. Μπείτε να δείτε τι γίνεται από κάτω. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Δημητριάδης Construction 323-003. Κορυφαίος σε ανακαίνιση, σε δόμηση, σε διακόσμηση. Μπείτε, ρωτήστε τα πάντα και ό,τι τεχνικό πρόβλημα έχετε στο σπίτι. 323-003. Αυτός είναι ο ειδήμονας, ο ειδικός. Σας κάνει το παλάτι, σας το κάνει το αχούρι. Παλάτι. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλό στο στράτο. Λοιπόν, τους έφαγα όλη στροφή και έκανα σε φταίς. Φω από φίλε σήμερα, ταΐζει σκόνη. Είμαι δυνατός πολύ. Έτσι, είσαι ο Μπερλού σκόνη. Ναι, καθό γάλο. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο πρώτος που σου είπε για το αν θα μετρήσει τα ακυρωμένα γκολ ή όχι. Θυμάμαι, ένας φίλος είπα από αυτούς που με αγαπάνε και εντάξει. Εγώ ήμουν. Θυμάμαι γιατί ο Παναγιώτης από το Λάκωμα που μου είπε δεν θα βάλεις λέει και του κυπέλου μέσα. Αυτό ναι. Το θυμάμαι. Θυμάμαι, ναι, εσύ ήσουν όντως που είπες. Γιατί ήταν εκείνη την ώρα που το είχες βάλει το quiz. Το quiz, λέω, το στοίχημα. Ναι, και ήμουν ο πρώτος πάλι που είχε βγει. Και ορίστε. Σου είχα πει θα μετρήσει τα κυρωθέντα. Λέω, θα του κόψουν τα υπόλοιπα να τα μετρήσει. Οι φίλοι, οι δικοί μου αξικείων τα βέλη. Ορίστε, λοιπόν. Κάνε, τι να τους κάνω τους εχθρούς. Λοιπόν, πρόσεξε. Μπορώ να το κάψω το quiz. Να το στοίχημα. Τι εννοείς να το κάψεις. Θα το κάψω. Πειρατζούρα. Να βγάλεις, να προδώσεις τη δικλίδα, ασφαλείας. Άμα την προδώσεις τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι. Να το πω. Να το πεις. Λοιπόν, η Ποφίλιο θα παίζει κανονικά ναι. Στην εκπομπή σου ναι. Όλη τη βδομάδα καθ' ναι. Τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Αλλά εσύ θα μιλάς συνέχεια φίλοι και δεν θα ακούγεται. Όχι. Κι όμως. Όχι. Δεν είναι αυτό! Ήμουν σίγουρος όμως ότι θα μπορούσε να το κάνεις 100%. Μου το έχουν πει κι άλλοι, μου το γράψανε. Δεν είναι αυτό! Μάλιστα. Δεν είναι σε άλλη εκπομπή.
Δεν είναι με χαμηλωμένη την ένταση. Εγώ δεν είπα χαμηλωμένη. Ναι, απλά δεν είναι. Και δεν θα ακούγεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι εκτός εκπομπής. Δεν είναι την μέρα της άδειας. Ούτε σε επαναλήψεις, ούτε σε άδεια. Τίποτα! Τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι αυτό. Ναι. Απορώ πραγματικά γιατί είστε τσακαλάκια. Πώς δεν πήγε το μυαλό σας. Τι μπορεί να κάνω, ας πούμε, για να τις καμπλάρω. Τι να πω, Κωστή, δεν ξέρω. Πάντως, ο μάναζερ της Μποφίλιο μήπως έχει πιάσει κανέναν υπόπτη εκεί πέρα για να προσθέσει. Δεν ξέρω, φίλε. Ναι, αλλά και ο Ρασβάν έβαλε άλλους εκτελέσεις τα πέναλτι όμως με τον Ατρόμητο. Ναι, ιδέες, να και αυτό. Ακόμα χειρότερα. Δεν ξηγέσαι καλά. Και μια απορία έχω, και μια απορία έχω, είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Βεβαίως, είμαι έτοιμος. Να σου βάλω αντίστροφη μέτρηση να το κάνουμε λίγο πιο. Όχι, θες σκεταδούρα. Σκεταδούρα, είμαι έτοιμος. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση και θα γλιτώσουν και πολλά θύματα. Θα σωθεί άμαχος πληθυσμός. Άμαχος, πάμε. Λοιπόν, στο Μάτς με την Ξάνθη, τα παοκτσάκια θα πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, έτσι. Βεβαίως. Θα υπάρχει πορεία προς το γήπεδο. Βεβαίως. Σωστό. Σωστό. Ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι πίσω. Ποιος θα είναι μπροστά και ποιος θα είναι πίσω. Δεν ξέρω. Από ποια πλευρά το βλέπεις. Κοιτάξτε. Παίζει ρόλο για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε! Γεια σου, Στράτε! Θα έχουμε μια απόσταση μεταξύ μας. Μην τρώσε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟ. Κανένας δεν κοιμάται μπρούμητα. Δεν μπορούμε. Ο πρώτος που θα βγάλει τώρα στρώμα με τρύπα στη μέση θα οικονομήσει χοντρά, θα καταλάβει το πρόβλημά μας. Έτσι. Δεν μπαίνουμε στο λεωφορείο, ειδικά όταν έχει κόσμο, γιατί. Α! Τι κάνετε, κύριε! Λογικό είναι κάπου να κουμπίσεις, κάπου. Τι να κάνω, πού να τη. Δεν μπορώ να. Συγγνώμη, αλλά. Λοιπόν, απλά. Στην ουρά, στην τράπεζα, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν μια απόσταση 10-15 εκατοστών. Εσύ είσαι μισό μέτρο πίσω και σου λέει ο άλλος, προχωρήστε κύριε. Τι λες ρε φίλε. Γυρίζεις και με το που γυρίζεις βλέπει ότι δεν γίνεται. Διότι υπάρχει ένα κεφαλαίο γάμα κάπου. Δεν δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητηματάκια. Όταν είναι μικρό το αυτοκίνητο ακούω μερικούς μπιπ. Τι πατάει συνέχεια την κόρνα ρε παιδί μου. Τι κάνει. Γεννάει. Πηγαίνει σε γάμο. Τώρα πήρε χαμπάρι ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, γιατί κορνάρει. Και μετά σκέφτομαι ότι έχει ακουμπήσει και δεν μπορεί να αποφύγει. Δηλαδή είναι τα δυο χέρια στο τιμόνι, δεξιά στο λευγέ και είναι και. Που είναι στην πάνω και αυτό και κορνάρει. Τέτοια πράγματα έχω. Καλημέρα σας! Ναι. Guten Morgen, Κωνσταντίνε! Guten Morgen! Καλώς το παιδί! Good the boy! Πάλι με έβγαλες από την Εθνική Οδό στο χωματόδρομο. Ωραία είναι. Δεν γουστάρω χωματόδρομο. Λοιπόν. Αγόρι μου. Η δικλίδα ασφαλεία σου. Θα ανεβάσεις μία εβδομάδα στο zoomsu.gr εκπομπές. Όχι. Και θα παίζει μόνο μποφίλ. Όχι. Ωραία σκέψη κι αυτή. Αλλά δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτό. Έχετε, ξέρετε γιατί γουστάρω. Γιατί έχετε πάρα πολύ ήθος. Που τρώγεστε, αυτός που θα με κάψει, βέβαια καταλαβαίνετε, έτσι, καταστροφή. Δεν θα πάψει να ισχύει και το στίχημα μετά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά λέω, έχεις πάρα πολύ ήθος και εσύ, αδερφέ, είσαι Στουτγκάρδη. Ναι, ο Γιάννης σήμερα. Δεν σε κατάλαβα, αλλά λέω, είσαι Στουτγκάρδη ή γενικά κυκλοφορείς στα περίχωρα. Όχι, αγόρι μου. Στα περίχωρα. Αγόρι μου. Γκάρδη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, ξέρεις τι καλές σχέσεις έχω με την ασφάλεια της Γερμανίας, έτσι. Έχεις. Έχω πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, πρόσεξε τα αυτά. Λοιπόν, στα χέρια μου έφτασε η απολογία του Τσουγκαλά. Στα χέρια σου. Ναι, χέρια σου αν ήταν να πεθάνω. Ναι, και τι λέει. Ο Τσουγκαλάς θα επικαλεστεί ανία. Έλα ρε, σώπα. λόγω χέτης, ότι του κάτσε να πούμε βαριά η κουπ και του πλακώνει τον εγκέφαλο. Μέχρι και τη γιαγιά πήγε να κλέψει, πήγε να το παίξει μέντιου. Μέχρι και τη γιαγιά πήγε να κλέψει. Τη γιαγιά του! Τη γιαγιά του! Άμα το πιάσει δεν το δίκιο μου! Δεν τρέπεται λίγο. Όλους αυτούς! Άντε! Λοιπόν, θέλω να βρεις τρόπο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρεις, να βγει μονάδα μέτρησης, να μετρηθεί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Πόσο πάω κρύβει μέσα του ο αρχηγός. Δεν νομίζω ότι. Δεν κρύβει τίποτα καταρχήν. Έτσι, καταρχήν είναι φανερό, δεν μπορεί να το κρύψει. Σου είπα, άνθρωπος έστειλε ψεύτικες
ακτίνες όταν ήταν να συμφωνήσει επειδή καθυστερούσε, ψεύτικες ακτίνες με τραυματισμό άλλου στη Wolfsburg για να μείνει εδώ και να κλείσει στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Τέλος. Τώρα μπορώ, να το πω γιατί τότε θα τον έβλαπτα και μπορεί να χαλούσε η μεταγραφή. Έτσι. Επανειλημμένο γεγονός δεν είναι τυχαίο. Σε παρακαλώ, φίλε. Ο άνθρωπος τώρα τι να. Και όχι, όχι μόνο παικτικά. Όχι μόνο παικτικά, Γιάννη. Σαν φυσιογνωμία, σαν DNA, σαν συμπεριφορά, σαν ήθος. Όλο, όλο. Υποκλίνονται όλοι. Αρχηγός, φίλε, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Όχι μόνο το Α. Έτσι, να λέμε. Έτσι. Έγινε, Γιαννάρα μου! Να μην κρατάω τις γραμμές. Έλα ρε φίλε, δεν πέφτει με τίποτα λέμε! Φιλιά! Γεια σου Γιαννάρα! Ζουμουσού βρε! Ζήστε το όλο αυτό! Ζήστε το! Καλημέρα σας! Ναι! Έλα ρε Κωστή μου! Καλώς τη Βαλανιδωράκη, τη δοξασμένη! Την ασπρόμαυρη, τη λεβεντογένα, την χιλιοτραγουδισμένη κυρίες και κύριοι! Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες Κωστή μου, θα ξεκινήσω με τον τελευταίο για το Βιερίνια που είπε για τον αρχηγό και για τον ΠΑΟΚ. Κωστή μου, θέλω να του εξηγήσω όμως κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο ο αρχηγός ΠΑΟΚ. Αυτός που μπαίνει μέσα του το μικρόβιο του ΠΑΟΚ είναι ακριβώς κάτι σαν ο Βιερίνια. Βέβαια ο Βιερίνια έχει τη χάρη να παίζει με την ασπρόμαυρη φανέλα, έχει την τιμή να φοράει αυτό το σήμα που λέγεται ΠΑΟΚ. Οπότε λοιπόν είναι ένας λόγος παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο να σκοτώνεται λίγο παραπάνω από εμάς. Εμείς δίνουμε τις μάχες μας στις κερκίδες, εμείς δίνουμε τις μάχες μας στους δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν όποιος είναι ΠΑΟΚ είναι παρόμοιος με τον Βιερίνια. Συμφωνείς? Απόλυτα και δεν σε διάκοψα καθόλου γιατί τα είπες τέλεια. Λοιπόν, παρακάτω. Θέλω να πω για τον Τσουκαλά. Επιτέλους η αθλητική δικαιοσύνη έκανε και αυτή κάπως να πούμε το έργο της. Παρακάτω, το προσπερνάω τον Τσουκαλά. Δεν ασχολούμαι με αυτό το κύριο γιατί ο άνθρωπος κατ' εμέ προσωπικά είναι ανισόρροπος. Ο χαρακτηρισμός μπορεί να είναι βαρύς, αλλά όταν λες τη μία μέρα λες το ένα και την άλλη μέρα λες το άλλο, λυπάμαι πολύ. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος για μένα προσωπικά. Λοιπόν, θα σου πω ένα ανεκδοτάκι. Δεν αφιερώνω, το λέω ξεκάθαρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ίσχυε το αντίθετο, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Δεν αφιερώνω, όχι ένα κλικ. Όχι να κάτσω να ακούσει αυτά που λέει. Μπορεί να διαβάσω μετά δηλώσεις που έκανε, γιατί πρέπει να γνωρίζω, αλλά να μπω να δω βιντεάκι. Για ποιο λόγο, για να σπάσω τον υπολογιστή μου ή την τηλεόραση. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να χαλάσω, αφού ξέρω ότι από εκεί θα ακούσω μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Για ποιο λόγο να χαλάς τώρα, Βασίλη. Για πες. Έτσι ακριβώς. Μα τσιτώνω τα νεύρα μου, το σε παρακαλώ πολύ. Έχεις μια, πώς το λένε, διάθεση να φτιάξεις την ημέρα και όχι να χαλάσεις την ημέρα του άλλου. Οπότε, μπράβο σου, καλά κάνεις και δεν ασχολείσαι με την τούτη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Είναι στην Κρήτη ένας ο οποίος θέλει να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ για να πουλάει κοτόπουλα νοπά μόνο. Ναι. Λοιπόν, δικής του παραγωγής. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν το ξέρω το ανέκδοτο, προχώρα. Είμαι λοιπόν, όλος ανυπομονησία. Ναι, άκου τώρα. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή λέγεται τυχαία το όνομα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, λέγεται Πατεράκης. Τυχαία το όνομα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει διάφορα πολλά κοτόπουλα, μπαίνει μέσα μια μέρα ένας κύριος και του λέει, κάθεται και του λέει, κύριε, του λέει, θέλω από αυτό το κοτόπουλο, του λέει, αλλά να μου πεις ποιαν είσαι, τέτοιο εταιρείας είναι. Λέει ο Μπακάλης, του λέει, δική μας είναι, Πατεράκης, λέει. Συγγνώμη, του λέει, για φέρτο το κοτόπουλο, του λέει, πρέπει το κοτόπουλο, κοιτάει ο στο μαγαζάτορας, έβαλε το δάχτυλο το μεγάλο πίσω στο ποπό ναι, της κότας. Ναι. Το έβαλε, του λέει, αποκλείεται, του λέει, αυτό δεν είναι Πατεράκης, είναι Μποκτάς, του λέει. Μπα Παναγία μου, λέει ο άλλος, που το κατάλαβε. Τέλος πάντων, το ίδιο κάνει και στη δεύτερη κότα που έψαξε, του λέει, ούτε αυτό είναι Πατεράκης. Είναι Μιμίκος. Μιμίκος, σου λέει. Το ίδιο και στην τρίτη, τρελάθηκε ο άλλος, εντάξει, του λέει, έχεις δίκιο, του λέει, συγγνώμη. Κάτσε κάτω, του λέει, στο τραπέζι, του λέει, θέλω τα στοιχεία σου, του λέει, για να σου υποβάλω μήνυση, γιατί είμαι από το ΣΔΟΕ, του λέει. Παρακαλώ, του λέει, αυτός που είχε το μαγαζί. Ναι, του λέει, πες μου το όνομά σου, του λέει, και πώς γεννηθεί. Τότε κατεβάζει το παντελόνι ο ιδιοκτήτης του καφενείου και του λέει, ψάξε και βρες πώς γεννηθεί. Γεια σου Βασίλη, γεια, γεια, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Ένα, δύο, τέταρτος βγαίνω. Πάμε, πάμε Μένιο, πάμε δράφε μου, έλα. Η αρχηγάρα είναι μία όντως, αλλά ακολουθούν πολύ, από πολύ κοντά. Δεν μπορώ να βρω δύο έστω που να μην δίνουν τα πάντα για τη φανέλα.
Λοιπόν, αυτό το σχόλιο. Κώστα, χθες βλέποντας επανάληψη το παιχνίδι μας. Ναι. Το απόγευμα το είχε πάλι η τηλεόραση. Τι ωραία, χωρίς άγχος. Φίλε, στο 20 λεπτό το σχόλιο του αντιπαοξή σχολιαστή είναι: δεν μπορεί ο Πανετολικός να αλλάξει δεύτερη μπαλιά. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί, ο ΠΑΟΚ έχει κυριαρχήσει, ο αντιπαοξής μιλάμε τώρα. Ναι. Και το φρούτο, αυτή η γκρίζα η κατάντια, επί 18 λεπτά φίλε δεν μας δίνει ούτε ένα φάουλ με 8 ή 10 αρνητικά, ναι, 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 ναι. Με αποκορύφωμα στον Μάτος να κάνουν σε έξω δεξιά θέση, να του κάνει με τα δύο πόδια τάκλιν, να περνάει ο Μάτος από πάνω του γιατί το άλλο ο παίχτης είναι χαμηλά και να του δίνει φάουλ ρε φίλε, και σε εκείνο το 18 λεπτό να ορίονται όλοι οι παίχτες μας, γιατί ανύπαρκτα φάουλ 8, 10 τον αριθμό, και να μην πούμε και τις φάσεις που κάποια στιγμή είπανε δεν έχουμε τελικές γιατί μας έκοβε όλα με offside ή φάουλ. Πηδούσαν δηλαδή οι δικοί μας για να διεκδικήσουν κεφαλιά για γκολ και ανύπαρκτα έδινε φάουλ. Έτσι. Και ακριβώς. Δίνει φίλε το πρώτο, και πρόσεχε με λίγο, και έτσι δίνει ακριβώς. Το πρώτο φάουλ υπέρ του Βαρέλα στο 38, αν είναι δυνατόν. Από το 20 αυτή η κατάντια της διαιτησίας που όλες οι υπόλοιπες ομάδες και οι φιλαλίους την προσπερνάνε, έλα μωρί τι έγινε. Έστειλαν ακόμα φίλε. Ένα μπουμπούκι δικό τους για να μου βάλουν ανάχωμα. Φαίνει η διαιτησία και στο Τσανταλίνα Μανταλίνα. Και στην υπόγεια ξηφασκία, στην υποβρύχια, όπου θες. Και στο, φίλε, και στο έφυγε, κουκάν για την άνεση, και στο να κουκάν το δω, το ξαναλέω, ανήκουστο ρε φίλε. Και μου θύμισε ένα παλιοπαίχνιδο μέσα στο Καραϊσκάκι σε 23 λεπτά 21 φάουλ εις βάρος μας. Το περιβόητο με το Στέφενς εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ακόμα θα σου δώσω μια συμβουλή με πολύ αγάπη. Άκουσε, μην το χάσω τώρα και μετά θα πεις ό,τι θες. Πέθω. Τα μάτς αυτά θα τα βλέπεις στην επανάληψη για να γλεντοκοπάς. Έτσι. Όχι για να συγχύζεσαι. Ναι. Όχι φίλε, πρόσεξε. Το ίδιο κι εγώ παθαίνω. Με σένα, άκουσες. Σε συμβουλεύω τώρα ενώ παθαίνω το ίδιο πράγμα με σένα. Αλλάξεις τα λες. Γουστάρω. Γουστάρω ρε, γουστάρω. Πόσο γουστάρω ρε που παρόλα αυτά πάλι σας πήρα τον τρίποδο και υποκλήθηκε όλη η Ελλάδα να ρε μπεσκέδες. Όλοι. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε με μήνυμα αγάπης. Αγάπης. Εκεί στην Αθήνα είστε γελοί ρε όλοι από βράσμα. Γεια σου Μένιο. Σαν την αγάπη δεν έχει φίλε. Ορμάς. Φιλιά. Τα φιλιά μου σε όλοι. Καλημέρα σας. 23-10. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου Φαέθον. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Είναι παγκόσμια μέρα αποχής από το κρέας. Προδότη. Και έχουμε και ανάμεσά μας. Έτσι ε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Α, ξέχασα να πω στους Θοδωρίδες προχθές. Στον ωραία, Ανδρούτσο, τον Θοδωρή, ωραία, τον... Ωραία. Α, μα τον 533, δηλαδή από αέρος... 533, έτσι, έτσι. Ο Θοδωρής μας έχει τρελάνει να πούμε. Έτσι, έτσι. Σήμερα παγκόσμια μέρα σήμερα... αποχής από το κρέας, προδότη, προδότη. Ναι. Αποχής από το κρέας. Έφαγα τη σκόνη του μένιου. Ναι. Έχω τη λύση. Καλά τώρα, κάθεστε και ασχολείστε με το χαμηλοθόρι, με τη χέτη που μας ήρθε να πούμε και τον έχουμε για αρχηγό. Να σου πω κάτι, το θυμάμαι όμως σαν χθες το τηλέφωνο. Εσύ είσαι παλιός ακροάτης. Το θυμάμαι τι έγινε την επομένη ρε παιδιά. Το θυμάμαι δηλαδή, κάτι είναι αυτός. Με το λασποτήρα, με τις κοιλιές. Χαμηλοκόλλη. Εν τω μεταξύ σε εκείνα τα μάτς, όταν πρωτομπήκε, είδα και τις φωτογραφίες χθες, δεν είχε το μουσι καθόλου. Φορούσε, ήταν φαρδιές οι φανέλες, μακριμάνικες. Ήταν πολύ φαρδιά τα σορτσάκια και έδειχνε, δεν ήταν βέβαια στεγνός όπως τώρα, εννοείται. Άλλος ναι, γύρισε. Γύρισε άλλο, τα λέμε όλα, έτσι. Όχι ότι όταν έφυγε για τη Βόλφ που ήταν χοντρός, αλλά όταν. Την πρώτη φορά τα βαθύνει τα χάλια με τη χέτη, με το ρεπιστάκι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ένα αύγαλτο παιδί. Ένα επαρχιοτόπουλο. Ένα κάγκουρε πορτογάλο. Ακριβώς. Το μόνο που ήξερε ήταν να παίζει μπάλα. Έτσι. Και ο Θεός τον έστειλε σε αυτή τη γωνιά της γης. Τον έστειλε, φίλε, στη γειτονιά μας και στο σπίτι μας. Και θα μείνει κιόλα. Θα πάρει σύνταξη από εδώ. Θα μείνει. Στην ουρά στο Ίκα Τούμπας να κολλάει έτσι να το δω. Στα 65. Θα μείνει. Τι λες τώρα. Έχω λύση για το λεωφορείο. Για το λεωφορείο. Έχω μια καρφίτσα του ΠΑΟ στο πέτο. Ναι. Μόλις γυρνάει άλλη αγριεμένη, της δίνω την καρφίτσα, καταλαβαίνει. Α, εντάξει, λέει, συνεχίζει. Ξαναγυρνάει το εκεί στα κουμπίματα.
Τόσο πολύ. Ναι, έχω την καρφίτσα του πάω στο πέτο, την πήγω την καρφίτσα. Α, εντάξει, δεν ξέρω να γυρνάει μπροστά. Αναγκαστικά. Είναι η άδεια. Πώς δείχνουνε ρε παιδί μου στα Αμερικάνικα, βγάζει το πορτοφόλι και δείχνει το σήμα. Έτσι. Που αναγνωρίζονται μεταξύ τους οι συνωμότες. Ναι, ναι. Έτσι εγώ δείχνω την καρφίτσα. Α, εντάξει, μου λέει. Είμαστε ή δεν πέφτει με τίποτες. Κατεβαίνει το τέρμα η κυρία. Αναγκαστικά. Έτσι. Αλλιώς θα την κατεβάσουμε εμείς σε κανένα φρενάρισμα. Τις κληρώσεις βάλαμε 0-0. Καταπληκτικός είσαι σήμερα, θα κερδίσεις σίγουρα. Καταπληκτικός! Α, δεν έδωσε σήμερα. Εγώ, δεν είπα σήμερα, δεν έδωσε. Σε ένα εργαζόμενο άτεκνο. Σε ένα εργαζόμενο άτεκνο. Φιλιά, φιλιά! Γεια σου, αγοράκι μου, γεια σου, μάγο. Ζουμουσού. Καλημέρα, Κωστή. Κάτσε καλά. Δεν είμαι με τίποτα. Είμαι με τον αδερφό τον Θοδωρή εδώ στη Λαϊκή της Τούμπας. Και μου πέσαν τα σαγόνια από τα γέλια με τη διήγηση για το δε μας πέφτει Ζουμουσού. Γεια σου, Λάρι! Φιλιά και στο Θοδωρή! Δεν ξεχνάμε τους Θοδωρίδηδες. Έτσι. Τους Θοδωρίδες, όχι τους Θοδωρίδηδες. Τους Θοδωρίδες. Λοιπόν, και τον Αλεπίδη τον Θόδωρο. Φιλιά σε όλα, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους Θεό. Σε όλους τους Θόδωρους. Ζαγοράκης γιόρταζε προχθές, μεγάλη γιορτή. Καλημέρα σας! Τι, διάλειμμα! Όχι! Όχι, 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 όχι. Διάλειμμα, διάλειμμα. Λοιπόν, ψαραγορά Αιγαίων. Ψαρόκλες, φρεσκότατες, υπέροχες. Άμα δεν πάτε, χάνετε. Αυτό σας λέω. Το πρωί παίζουν κουκάν με τον Ποσειδώνα, το μεσημέρι με το έντρομο βλέμμα στο πιάτο σας. Μοσχοβολάει ο τόπος, μαγαζάρες και στο Διοικητήριο και στο Ρόκαστρο. Επίσης γλυκά, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, κεράσματα, νηστίσιμα, παγωτάρες, τα πάντα, Νικολαίδης και στα δυο, στην Καραολή και Δημητρίου. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Υπερατού δωράκλες, χαμός γίνεται στο μαγαζί, μπείτε, πείτε τσατσαρός, πείτε ζουμουσού και θα σας περιποιηθεί ακόμα περισσότερο, ό,τι θέλετε. Ειδικά αυτό το διάστημα, κουζίνες καταπληκτικές με τα τελευταία συστήματα Bosch και Siemens να γίνεται πραγματικά μεράκι η μαγειρική. Απόλαυση και οικονομικά και τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Ελάτε στην παρέα μας! Ελάτε στο Ζουμουσού! Απολαύστε το όλο αυτό! Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε χώρο και χρόνο για όλους σας. Δεν θέλουμε κανένας να νιώθει μόνος του. Δεν θέλουμε κανένας να νιώθει μελαγχολικός. Μελαγχολούν βέβαια αυτοί που δεν είναι ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Άλλες φορές μελαγχολούσαμε εμείς. Έτσι είναι αυτά ρε παιδιά. Ελάτε στη μεγάλη αγκαλιά του Ζουμουσού. Ελάτε διότι. Εκτός των άλλων, στις 31 Μαρτίου έχουμε τη 17η αιμοδοσία αθλητηρίων Ζουμουσού. Είναι η 17η αιμοδοσία της εκπομπής των ακροατών της εκπομπής μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κλείνει πόρτα αν κάποιος δεν μας ακούει ή δεν μας γουστάρει. Ή δεν είναι ζουμουσάκι. Αν θέλει να έρθει να δώσει αίμα, θα τον υποδεχτούμε με περίσσια αγάπη, με θαλπορή και φροντίδα, με προδέρμ, με αγκαλίτσες και φυλάκια αν έρθει να δώσει αίμα στις 31 Μαρτίου, έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας. Ας έρθει εκεί λοιπόν, ακόμα και αν δεν μας γουστάρει. Ακόμα και αν δεν είναι ΠΑΟΚ, ακόμα και αν δεν είναι ζουμουσάκι, ακόμα και αν δεν ακούει την εκπομπή ή το λίμπερο, δεν έχει καμία σημασία. Έλα να δώσεις αίμα και εμείς θα σε βάλουμε στην καρδιά μας, θα σε βάλουμε στην παρέα μας και φεύγεις μετά. Και δεν μας ξαναμιλάς και ποτέ κιόλας. Θα έχεις πράξει ιερό καθήκον. Θα έχεις κάνει μια άγια πράξη. Δίνοντας ζωή στον συνάνθρωπό σου. Πάμε στις γραμμές να πω Λουκάς Χαλβάς. Ο κορυφαίος χαλβάς που κυκλοφορεί στην πιάτσα, σε εκλεκτά σημεία, μπείτε στο lukas.gr να δείτε 14 καταπληκτικές γεύσεις, μοσχοβολάει ο τόπος, με τη συνταγή όπως παλιά, τη συνταγή που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη, δεν την όθευσε, δεν έκανε σκόντο στα υλικά του, δεν ξόδεψε λιγότερα χρήματα για να τον κάνει πιο φτηνό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ακριβώς, ο κορυφαίος χαλβάς, χαλβάς Λουκάς. Φυσικά! Δεν λησμονάτε ότι το νούμερο 1 Play Cafe, Sports Cafe στην πόλη είναι στην Μπότσαρη 132. 4 μπύρες βαρέλι και μία πίτσα 15 ευρώ. 2 μπύρες βαρέλι και μία πίτσα 10 ευρώ. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αυτά. 950-950 το τηλέφωνο εκεί στην Μπότσαρη 132 και προτζέκτορες και γιγαντοοθόνες και τραπέζια και PlayStation και τα πάντα. Ενώ δεν χρειάζεται να σας πω γιατί έχετε περάσει σίγουρα μια φορά, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας, δεν υπάρχουν τέτοια κρεατικά.
Μοσχοβολάει ο τόπος, εφραίνεται η ψυχή, ο εγκέφαλος, το στομαχάκι, η κοιλιά σας, ο λάριγκά σας, να πούμε, το υπογάστριο, τα πάντα όλα. Σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά. Πάμε να μιλήσετε εσείς! 2310-287-888. Σήμερα δεν κλήρωσα τίποτα. Αύριο και μεθαύριο θα ξαναδώσουμε. Οπωσδήποτε. Λήθους, φιλοξένεια, τριήμερα αυτά. Ενώ να πω ότι το κορυφαίο κρεοπολείο στην πόλη. Το κορυφαίο μακράν του Δευτέρου. Το κορυφαίο κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Μου έδωσε ήδη σήμα. Ο αγαπημένος μου φίλος και συνοδοιπόρος τόσα χρόνια μαζί με την εκπομπή, αδερφός πρώτα, την προηγούμενη της μεγάλης εβδομάδας θα δίνεις κάθε μέρα μία σακουλάρα κρέατα, μου είπε ο άνθρωπος, να ταΐσουμε κοσμάκι πάλι. Να ξέρετε. Αυτά. Πάμε! Καλημέρα! Καλημέρα. Καλό στο Θουβό! Σε όλα τα ζουμουσάκια, μια έκτη 2014. Αλήθειες λες. Μακρόφωνη ιστορία της. Αλήθειες. Κάτσε λίγο να σταματήσω γιατί δεν μπορώ να... Κόλλησε! Κάνε λίγο αριστερά, δεξιά! Τώρα. Έτσι. Σας άρεσε τόσο αυτό με την κόρνα ρε παιδιά, δηλαδή. Τι θα γίνει η πόλη για να μην πω πλανήτης, ένας μεγάλος γάμος στο τέλος. Θα πηγαίνουμε όλοι πι... Το θυμάσαι, το διανοούμενο διαφωτιστή, το Βιτσέντζο Κορνάρο. Από το βιβλίο της ιστορίας, την τρίτη λυκείου. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, Μενιό. Ξέρω που μένεις. Για να μιλήσω με τον Κωστή πήγε 9,5 ώρα. Τι ώρα θα πάρεις δηλαδή. Δεν παίρνω, περιμένω να πάρεις εσύ. Πήρε ρε. Τον έχασες. Τελευταίο. Τον άκουσα. Ναι. Αλλά πήγε 9 η ώρα για να πάρει. Τι, χάνει πολύ φόρμα τελευταία. Λέω να αφήσει το μέγιο, λέω να πάρει πρώτα. Λοιπόν, άκου, σου δίνω πληροφορία, άκου πληροφορία. Για πες. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος ήταν κριτικός ποιητής. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, συγγραφέας του αφηγηματικού ποιήματος Ερωτόκριτος και πιθανώς του θρησκευτικού δράματος Η Θυσία του Αβραάμ. Είναι αυτός που έχει γράψει τον Ερωτόκριτο. Έτσι. Φωτισμένος, σοφός ποιητής. Και τα λοιπά, διαφωτιστής, εκπρόσωπος της λογοτεχνίας και τα λοιπά. Βιτσέντζος Κορνάρος, φίλος μας. Έτσι. Τώρα εντάξει, είμαι κομπλέ τώρα. Βλέπεις όμως ότι το λένε Κορνάρο και τι έγραψε, γιατί έχει σχέση με το θέμα μας, έγραψε τον Ερωτόκριτο. Ναι, εντάξει, γι' αυτό κορνάριζε κι αυτό. Γιατί δεν του έπρεπε τίποτα. Τζουμουσάκι ήτανε. Έλα ρε, αρρώστια, έλα. Σα έλεγα και εγώ, σα έδινα στεγνά, αλλά εγώ είμαι φίλος σου. Και γιατί, γνωρίζεις? Γνωρίζω, αλλά όχι μόνο δεν θα πω, μην προκαλείς, δεν θέλω να σε κάψω. Εκτός αυτού... Τι, περίμενε, το είπα εγώ. Όχι, πού να μου το πεις. Πες το. Αλλά δεν θέλω να το συνεχίσω, όχι, δεν θέλω να το συνεχίσω, γιατί άμα... Τι, δεν θα το πω, αλλά θα συνεχίσουν τώρα οι υπόλοιποι. Όχι, πες το. Στα όλοι έτσι μου λέτε. Όλοι έτσι όχι, μου λέτε, όχι, αλλά δεν όχι, το έχει βρει κανένας εκτός από μία. Θα σου πω στην αιμοδοσία. Λοιπόν. Θα πεις, εγώ λέω δεν το έχεις βρει, σε προκαλώ! τα θέλει και εμένα ο ποπός μου! Και τα θέλει, γι' αυτό τη λέω τώρα. Λοιπόν. Κάτσε λίγο, έφτασε η σταγόνα στην Κολοκαράδρα. Γι' αυτό. Είστε αλήτες! Παίζετε με την ψυχοσύνδεση του παραγωγού! Για να μην σε κάνω έτσι. Επειδή πήγανε τα παιδιά σχολείο, έχω 3-4 μικρά, τουρκικά. Ρίχτα! Η Τουλούμπα, πώς είναι? Τσουτσού του Κοτλέ. Αυτό ξέρεις αυτό, ε. Ναι. Στριπτιζού. Η Στριπτιζού. Για πες. Διριντάχτα Τσιτσίδ. Διριντάχτα Τσιτσίδ, ναι. Ωραίο. Η Μαλαμπίπιπ. Τσουτσού Νταχτυρτή. Ναι. Και το Viagra. Τσουτσού Μπαρούτ. Ναι, είσαι δυνατός, ε. Πολύ δυνατός, φίλε, μεταπτυχιακό κάναμε. Στο εσκίσε χείρα φιόν καραχισάρκιου τάχια. Και πώς είναι το make-up? Αυτό μου το έχεις πει. Σοβάχα νούμερε μετ. Ο γεωπόνος, αν τους βάλω δύσκολο. Ο γεωπόνος, δεν το ξέρω. Ζαρζαβάτ ντοκτόρ. Σωστό, η χείρα. Τσουτσού αχβάχ γιόκ. Τσουτσού αχβάχ γιόκ. Περίμενε. Ο Κινέζος τραβεστή. Ο Κινέζος τραβεστή. Δεν το ξέρω. Αχ και ένα χαμουνάκι.
Πώς λέγεται ο αδερφός, ο φαλακρός αδερφός του Μπρουσλί, τον ξέρεις? Ο Καραφλί! Όχι, Γουλί! Βουλί! Γουλί! Γουλί! Ή! Η αδερφή του, του Μπρουσλί. Τσουλί, ρε, να το ξέρουμε αυτό. Ναι, ναι. Φιλιά! Γεια σου, Θουβού, είσαι υπέροχος! Φιλιά, φιλιά! Έτσι, ρε, έτσι, τρέλα! Τρέλα! Ζούμου σου, λέμε! Ζούμε μεγάλες στιγμές! Ζήστε το όλο το ταξίδι μέχρι τον προορισμό! Μην φτάσουμε 5 Μαΐου και πούμε, αμάν! Ρε εσείς, δεν το κατάλαβα πως έγινε όλο αυτό. Ζήστε την κάθε στιγμή. Από τη φάτσα του στενοχωρημένου αντιπάλου απέναντι, από το αστείο όλο αυτό που γίνεται επικοινωνιακά, από τον αδερφό σας που έχει την ίδια χαρά με εσάς και απλά κοιτιέστε οπουδήποτε έξω. Είτε είναι ξένος και δεν τον ξέρετε, είναι παοκτσάκι που δεν τον έχετε ξαναδεί, είτε είναι ο αδερφός σας ο ίδιος εξαίματος ή εξαγγιστίας, που με ένα βλέμμα και με ένα νεύμα εγώ μιλάω με τον Μπουκατσατζή το πρωί. Τι γίνεται? Και είναι αυτό το χαμόγελο της ψήξης. Ρε εσύ, τι είναι αυτό που ζούμε? Ρε εσύ, τι έβαλε ο άλλος? Ρε εσύ, πόσο ζουμουσού είναι όλο αυτό? Το βγάλαμε το ζουμουσού. Μου στείλε ο Θεός την έμπνευση για το όποιο, για ό,τι είναι τέλος πάντων. Εγώ δεν λέω ότι είναι η πενικυλίνη, να πούμε. Αλλά σε εποχές ζωφερές, σε δύσκολες εποχές, που μας φεύγαν οι παίκτες, που ήμασταν στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί, γιατί είχαμε το λαό, την ιστορία, δεν υπήρχε ο άνθρωπος να βάλει τέλος όλο αυτό στο οποίο μας είχα ρίξει. Πού είναι τώρα η καρδιά του πρωταθλητή, η δικιά τους? Σκοτώνονται μεταξύ τους, το βλέπετε? Τρώγονται και μέσα στην ίδια ομάδα, Καραπαπάς με Θοδωρίδηδες, με Τσουκαλάδες, ο ένας μεταξύ τους. Στον Παναθηναϊκό τα ίδια, στην ΑΕΚ τα ίδια. Κατέρευσαν οι χάρτινοι πύργοι τους. Όλη αυτή η προπαγάνδα για τα μεγάλα σωματεία. Και ποια μεγάλα σωματεία? Αντέχετε ρε 33 χρόνια χωρίς να πάρετε πρωτάθλημα? Θα σας φάει μαρμάγκα στη διετία πάνω. Θα σκοτώνεστε στους 24 μήνες, όχι στα 34 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε διαφορετική φτιάξη. Γι' αυτό το είναι μας είναι, έχει επένδυση από ατσάλι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό αντέξαμε πέρσι και αντί να καταρρεύσουμε όπως επιδιώκατε, αντί να φύγουμε, γίναμε πιο δυνατοί, γίναμε πιο αποφασισμένοι, γίναμε πιο συσπηρωμένοι, γίναμε πιο ΠΑΟΚ πέρσι μετά από την κλοπή. Λάθος μας υπολογίσατε. Δεν μας ψυχολογήσατε σωστά. Ήρθατε και μας χτυπήσατε όπως χτυπάει ο σιδηράς στο αμόνι και γίναμε πιο δυνατοί γίναμε μετά από αυτό πέρσι. Κάνατε μεγάλο λάθος που δεν μας αφήσατε να κατακτήσουμε πέρσι το πρωτάθλημα. Που μας το κλέψατε. Δεν μας υπολογίσατε, δεν μας μετρήσατε σωστά. Αυτά, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Μόνο 17 λεπτά. Έλα, γόρι μου, τι είναι 17 λεπτά μπροστά σε 34 χρόνια! Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Γεια σου, Γιαννάρα μου, έλα, Γεωπόνα. Ζήτω, ενιαίος ΠΑΟΚ. Ζήτω. Επειδή είπες για τις γραβάτες των αδερφών Παύλου και Θανάση, δες λίγο τη μεγάλη γραβάτα που φορούσε ο Σούλης στον τελικό μέσα στην Τεργέστη. Ναι, ρε, φίλε. Έχει μπει ήδη στο μουσείο της ΚΑΕ. Ναι, φίλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μιλάμε για Πικάσο. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, μόνος, έρημος, παρατημένος από κόσμο, γυρίσαμε στην εποχή των κάτω των 300. Παράγοντες και μουμουέ, φυσιολογικά υπέκυψε στην ανώτερη ομάδα του ηφαίστου. Λοιπόν, κρούω τον κούδωνα του κινδύνου. Τόσο καλός είναι ο ύφος του Στεργιάννη, δεν είμαι πολύ ειδικός, αλλά τι μπάτζετ έχει ο ύφος? Δεν θέλω να αναλύσω πράγματα, Κώστα, εγώ πάντα είμαι σύντομος, δεν θα με ακρηγορήσω. Λοιπόν, κρούω απλά τον κούδωνα του κινδύνου, η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Γιώργη Σαββίδη, δεν αρκεί μόνο να πληρώσεις αυτά που χρωστάνε, πρέπει να βγει και η χρονιά, να πάρουμε παίκτη και η ομάδα να έρθει η ηρεμία στην ομάδα. Υπάρχουν στόχοι ακόμα. Η ομάδα φυσικά και άδειασε μετά το αποτέλεσμα του μη πρόκρισης επί της ΑΕΚ. Φυσικά και άδειασε. Εννοείται. Όλα είναι φυσιολογικά. Όλα εξηγούνται. Όλα έχουν λογική και εξηγούνται. Όλα. Τίποτα δεν είναι παράξενο. Δεν φταίει ούτε η ομάδα ούτε η παίκτες του προπονητής για αυτά που συμβαίνουν. Μεγάλη απώλεια του Τζαμάλ Γιάννη. Βοηθήστε το τμήμα που μας έχει δοξάσει. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Λυπάμαι που μιλάω πάντα με αυτόν τον τόνο, αλλά. Δεν υπάρχει κανένα. Ο ρόλος μου νιώθω ότι είναι αυτός. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Για τα υπόλοιπα μιλάνε οι άλλοι. Εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Γι' αυτό ανοίγουμε. Δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Γι' αυτό ανοίγουμε. Υπάρχει πάντα γραμμές. Μια μικρή ελπίδα, ας πούμε, να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Μια μικρή ελπίδα, λέμε. Μικρή λες.
Φυσικά, μην κρύο, γιατί είναι κράτος. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί το κράτος. Ναι, μπορεί να τιμωρηθεί το κράτος. Εδώ πέρα όμως αυτοί λένε ότι μέχρι τέλος θα το πάμε. Δεν έχει αφαίρεση αυτή δηλαδή. Δεν κατέβηκε να παίξει. Ποιοι αυτοί ο υπουργός λέει ότι θα το πάμε. Ο υπουργός για το ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό λέει ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμοι, ενώ για το μπάσκετ δεν λέει το ίδιο πράγμα. Οπότε εμείς κρατάμε πάντα πισινή. Γι' αυτό λέω μικρή ελπίδα. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Γιώργη Σαββίδη, βοήθα την ομάδα. Πάρε τώρα παίκτη. Στηρίξτε το τμήμα. Και επιτέλους όλοι οι αγώνες έχουν οριστεί να γίνουν στις 4 παρατέταρτο. Κάποιος πρέπει να πατήσει πόδι σε αυτό. Όλοι οι αγώνες από εδώ και μπρος ή εντός. Κάποιος πρέπει να πατήσει πόδι, ρε παιδιά. Έλεος. Ήθελες βραδινούς. Κανείς δεν ευαισθητοποιείται. Κανείς. Βραδινούς ήθελες. 4 παρατέταρτο Σάββατο. Πολλοί κόσμος δουλεύει, Κωστή. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει τι εννοώ, εντάξει, δεν νιώθει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω. Είναι και αυτό, Κώστα μου. Όλα οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Ο κόσμος δεν γυρίζει στην πλάτη. Όταν λοιπόν παίζει ρόλο και αυτό. Ναι. Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για το οτιδήποτε θέλετε καλημέρα να πείτε. Αν αυτόν τον γκέι τον μπάσκετ, το Γιάννη, εννοείται. Έτσι. Όλους μας απασχολεί, όλους μας στεναχωρεί. Όλους. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το να. Τι γίνεται, για πες. Θέλω να έρθω για αιμοδοσία, αλλά με αυτά που ακούω Θουβού και τέτοια, δεν ξέρω αν θα μπορεί να κρατηθεί βελόνα μέσα για να τραβήξει αίμα. Επειδή δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Τώρα έλεγα την Ελίζα, λέω δεν πέφτει με τίποτα το νους το βράδυ. Θυμάσαι που, στο δημοτικό που μας έλεγαν στοιχηθείτε και βάζαμε τα χέρια. Ακριβώς. Βάζαμε τα χέρια μπροστά, δηλαδή παράλληλα προς το έδαφος, για να υπάρχει μία απόσταση από τον μπροστινό μας. Και αντίστοιχα είχε και ο πισινός μας μία απόσταση. Αυτό θα γίνει. Και στην αιμοδοσία θα πούμε, στοιχηθείτε! Λοιπόν, εχθές δυο φορές έπεσα λόγω γραμμών. Χαμός. Δεν μπορούσαμε τίποτα δηλαδή να κρατήσω. Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Θα έχεις πολύ πράγμα. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ σπάνια, μιλάω για νούμερα, μιλάω για ακροματικότητες, δεν χρειάζεται. Δεν σας απασχολεί κιόλας. Αγόρμα και για το μόνο που δεν μιλάς. Σε παίρνουμε για να μιλήσουμε και μιλάς εσύ. Δεν χρειάζεται. Μιλάω απορρίτρια. Μπράβο, λοιπόν, άρα είδες. Να σου πω κάτι, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση η κίνηση του Βαρέλα που είχε 3 μέρες ρεπό και πήγε Πόρτο για να δει το φιλαράκι του. Αυτό και αν δεν είναι ζουμουσού. Κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν πήγε γι' αυτό μόνο στην Πορτογαλία. Θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς να ενσωματωθεί και στην εθνική του Κάπο Βέρντε, αλλά παράλληλα θεώρησε σκόπιμο να περάσει να δει, ήθελε να πάει να δει και το φίλο του. Δεν ξεκίνησε από εδώ μόνο και μόνο να πάει στην Πορτογαλία για το Μαουρίσιο. Έτσι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όχι, το διευκρινίζω για να είμαι. Όχι ότι είναι μικρή υπόθεση. Ότι πήγε στην άλλη άκρη και πήγε να τον δει και εκεί, ενώ τον είχε δει εδώ, έτσι. Κάτι δείχνει αυτό, όπως το λες. Ναι, οικογένεια. Είναι μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Ναι. Οικογένεια. Κωστή μου, τώρα το Σαββατοκύριακο λέω να τους βάλω τους πιτσιρικάδες να δουν κονσέρβα κανένα αγώνα του ΠΑΟΚ για να μην μου διάζουν. Βεβαίως. Δεν γίνεται αλλιώς. Βεβαίως. Τι, δηλαδή όταν δεν έχουμε ζεστό φαΐ έτοιμο. Μας χαλάει να φάμε μία κονσερβούλα. Κάτι πρέπει να τους βάλω, ρε φίλε. Μα θα μείνουμε νηστικοί. Δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω αν δεν θα έχει ούτε αγγλικό, ούτε ισπανικό, ούτε τίποτα. Έτσι παίζουν όλες οι ομάδες. Ωραία φίλε, ούτε Λίβερπουλ δεν μπορούμε τίποτε, να πούμε. Τίποτα φίλε. Μεγάλη Λίβερπουλ, Γιούργεν Κλοπ, μη χύσεις το γάλα. Φιλαράκι, δεν βλέπω να το παίρνουμε στη Λίβερπουλ, να ξέρεις. Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξος. Δεν θέλω. Ο άλλος είναι υποδικομαμή, είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Είναι. Απλά, όπως είδες, του δικού μας περισσότερο του ταιριάζει να κυνηγάει έστω και με ένα πόντο παρά να είναι μπροστά. Έπαθε βέρτικο. Εκεί που φύγαμε 6-8 πόντους, πόσους ήμασταν μπροστά. Τι να κάνουμε. Ναι, ρε. Άξι. Και οι παίχτες νομίζω δεν έχουν την ψυχολογία. Μία ερώτηση. Πόσοι παίχτες της Λίβερπουλ έχουν πάρει πρωτάθλημα στην καριέρα τους? Έλατε. Είναι έλατε. Πραγματική ερώτηση. Δηλαδή ο Σαλάχ έχει πάρει πρωτάθλημα ποτέ? Ποτέ. Ο Μίλνερ, ο Μανέ, ο Φιρμίνιο, ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν είχε πάρει ο Άλισον με την Ρώμα. Ούτε. Νομίζω. Έτσι. Και ο Έμενταλ εκεί. Και ο Έμενταλ, κανονικά φίλε. Τηρεί τις υποσχέσεις της η ομάδα και το τηρεί το γράφει με ύψιλον και γιώτα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Γεια σου φιλαράκι μου! Γεια!
Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, 533. Καλώ το Θοδωρή! Λοιπόν... Χρόνια πολλά, αδερφέ. Ευχαριστώ. Γιατί έχεις γενέθλια σήμερα, θέλω να μου πεις πώς είναι να κλείνεις τα 29, σήμερα, φίλε. Είναι μια μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί έτσι. Πριν μισό αιώνα γεννήθηκε ο 533. Άστα μισό αιώνα. Εγώ πάω, να σε, πάω να σε κάνω στο μούχτι, να σε βγάλω, να σε κόψω μια εικοσάδα έτσι, να σε βάλω στο άρθρο 44 των ετών και εσύ βγαίνεις μπροστά και λες μισό και μισό. Τα 30 χρόνια δεν είναι μισό αιώνα. Τα 50 τα χαιρόμαστε, τα χαιρόμαστε. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ δύο πράγματα, on air. Ένα, να συνεχίσεις να έχεις τέτοιους ανθρώπους γύρω σου που σε αγαπάνε τόσο πολύ, έχεις ευχές και από δασκαλάκι. Και δεύτερον, να σου δίνει πάντο Θεός την έμπνευση να φτιάχνεις τέτοια βιντεάκια, φίλε, να κλαίμε μόνοι μας πάνω από έναν υπολογιστή, να κλαίμε με τις εμπνεύσεις σου. Αυτό θέλω να σου πω. Τα βιντεάκια θα συνεχιστούν ως ονούπο. Αυτό είναι υπόσχεση ή απειλή? Λοιπόν, μια και έλεγες για τον γκολ του Βιερίνια, που έλεγες πριν, ο γιος μου το σπίτι μου ξέρεις που μένω, έχεις έρθει σπίτι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, βγήκε για μια ώρα και περπατούσε στα χωράφια χωρίς λόγο. Έψαχνε την μπάλα. Χωρίς λόγο, ρε παιδί μου, τίποτα. Βγήκε και έλεγε και μονολογούσε και έλεγε, πόρε μακάκα, τι έβαλε ο Πούτιν. Μας τρέλανε. Μια ώρα βγήκε, έφυγε και περπατούσε στα χωράφια. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Και ένα τελευταίο, έχω πληροφορίες, οδηγίες θέλω να δώσω, όσοι θέλουν να πάνε στην Ξάνθη, επειδή λογικά μπορεί να υπάρχει απαγορευτικό και μπλόκα αστυνομίας και τέτοια, ναι. υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι, ντύνεστε με κουστούμια και γραβάτες, βάζετε μαντέλια στους καθρέφτες και πάτε για γάμο στην Παναγία και την Γαδιώτισσα, στην Ξάνθη, έτσι. Έτσι έχουμε ένα γάμο κανονικά, σε ένα γάμο θα πάμε 10.000, ωραία. Είναι μεγάλος γάμος. Η δεύτερη λύση είναι, παίρνετε τηλέφωνο τον 533, εκτελούνται μεταφορές από και προς Ξάνθη, έτσι. Γιατί το ταξί δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Εμείς δεν έχουμε νοσοκομεία, το ταξί δεν μπορεί να το σταματήσει η αστυνομία. Πάω και με παραπολάτης, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνω καμιά 17.000 χιλιόμετρα την Κυριακή, να πηγαίνω φέρνω κόσμο με το ταξί, αυτά. Έτσι βλέπω τη δουλειά. Γράφει ο Χρήστος από το Ανόβερο. Βρίσκεις ένα αμάξι, λέει, στο car.gr, στην Ξάνθη. Κλείνεις ραντεβού την ημέρα του μάτς εκεί, να το δεις. Επειδή είσαι με αμάξια ντουγάνι, παίρνεις μαζί σου τον Μίτσο, τον Μηχανικό, τον Λάκη, τον Λαμαρινά, τον Γιώργο, τον Ηλεκτρολόγο και τον Ανδρέα, τον Αστικά. Και πας και το βλέπεις. Και επειδή θα έχεις υποχρέωση τα παιδιά, θα τους κάνεις και ένα τραπέζι. Ακριβώς. Γεννάει το μυαλό φιλολονών σας. Καλά, να σκαρφιστούμε, δεν υπάρχει. Εγώ κοίταξε, καταρχήν το αμάξι και του γιού μου και της κόρης μου έχει αθηναϊκές πινακίδες. Οπότε είμαι άνετος. Τέλειος. Πού θα με σταματήσει κανείς. Πού πας, πάω να βρω τον τζίλο να πω. Ψάχνουμε, κάτι φούρνους. Και το ένα είναι και άσπρο πόλο. Ιστορίες του πόλου μου λες. Γεια σου Θοδωρή. Φιλιά, 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 φιλιά. Λέει ο Χρήστος, εκ Ανόβερου μεριά, μήπως θα τη βάλεις την Ποφίλιου μεγάλη βδομάδα ρε ρεμάλι που δεν έχει μουσική. Ε, απάντα. Όχι. Όχι. Μεγάλη εβδομάδα πώς θα γίνει, αφού είπα αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Αφού θα το έχουμε πάρει. Την εβδομάδα μετά την 5η Μαΐου. Εκείνη τη εβδομάδα θα παίζω κάθε μέρα από φίλου. Και βρείτε τη δικλίδα. Γουστάρω, φίλε, τους γουστάρω τόσο. Ψάχνονται όλοι όμως, φίλε. Έχουν φαγωθεί με το ζόρι να μου βρουν και την τρίτη και τελευταία δικλίδα. Δηλαδή να με κάψουν. Και να πρέπει μετά όντως να παίξω από φίλου. Γιατί τώρα με τη δικλίδα έχω βρει ένα τρίκ, να το πω. Ένα τέχνα σε μάμα. Καλημέρα σας. Δύο τσιγκανοπούλες. Ναι. Σφάζονται για τα μάτια του ταμτάκου. Βεβαίως. Μωρή πατσαβούρα. Εγώ μωρή πατσαβούρα. Εσύ μωρή κακάσχημη. Εγώ μωρή κακάσχημη. Παναθέμας έχεις μούτρα εσύ για τον ταμτάκο μου. Εσύ μωρή μου βγάζεις γλώσσα που... Μέχρι και ο Τανάης επίδειξε. Είμαι ένα επίδειξε ο Τανάης. Ρε Τανάς, Τανάς, έλα εδώ ρε. Τι είναι η Μαρή. Πότε μεγάμπη μπήπε εσύ. Τετάρτη ήταν, Πέμπτη ήταν. Δεν είμαι εγώ, άλλος είμαι. Φιλιά! Πάμε διάλειμμα. Δεν το καταλάβαμε, αλλά δεν πειράζει. Ου, 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 ου.
Θα πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα τους πάντες να νικήσω. Αλφα Πλαμ, πάμε διάλειμμα. Κορυφαίος στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εκεί θα βρείτε τα πάντα. Ίνοξ επένδυση. Γκλάς, τα πάντα μέσα. Εσωματωμένα σούξου μούξου. Κορυφαίος το είδος του. 2310 67 65 17 18. Υψηλή ποιότητα. Απίστευτη απόδοση. Αλφα Πλαμ ηλιακά. Και ξαναλέω, όχι πλαστικούρες, όχι δευτεράτζες. Και Ίνοξ απ' έξω. Και γυαλί μέσα, μέσα η επένδυσή του είναι glass. Αθάνατα πράγματα. Αθάνατα. Έχετε για 25 χρόνια δωρεάν ζεστό νερό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα. Αλφα Πλαμ, ξαναλέω, 65 17 18. Διάλειμμα! Ζητήθηκε. Ζητήθηκε και παίζει. Έτσι. Άιντε συμπεθερά, συμπεθερά, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Αυτά τα ωραία ειδήλια της επαρχίας που ο κόσμος έρχεται πιο κοντά. Απαντάει συμπεθέρα. Άιντε βρε συμπέθερε, μαζέψου και λιγάκι, όχι τελείως, πριν μας καταλάβουν όλοι να καταλάβουν τι. Ότι παίξαμε ανατροπή την Προμαποϊκάρνα. Τι, τι να καταλάβουν όλοι. Άρα η φωλιά είναι λερωμένη. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε, ελάτε, γιατί έχουμε μόνιμο πανηγύρι διαρκείας κάθε μέρα, όλες τις εβδομάδες. Ελάτε στην τρελοπαρέα του Ζουμου σου, ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτι, ελάτε να κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία για τον ψυχολαγωτισμό, ελάτε γιατί δίνουμε και δωράκλες, ετοιμάζουμε και μια εβδομάδα με σακουλάρες κρέατα να γεμίσουμε τραπέζια πασχαλινά. Να γουστάρετε, να περάσετε όμορφα, να σας στείλουμε τριήμερα, να δώσουμε δωράκλες όπως χθες στην κουζινομηχανία αξίας 200 και ευρώ από την Electronet. Και γενικά είμαστε σε ένα mood που δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε! Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Καλημέρα σας, έχω δεχτεί και άλλα πολλά μηνύματα και άλλα πολλά. Λοιπόν, όχι, δεν θα βάλω μποφίλιους άλλη εκπομπή, είπαμε στη δική μας την εκπομπή. Επίσης, όχι, δεν θα κατεβάσω την ένταση. Επίσης, δεν θα βάλω να παίζει άλλο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Θα βάζει, λέει, να παίζει από πάνω, λέει, Χαρά, Βέρα και Πάολα, να μην ακούγεται. Όχι, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Να πούμε περαστικά στη Δέσποινα την Κυριακίδου, αγαπημένη φίλη, αγαπημένο Ζουμουσάκη που έκανε μια επέμβαση. Αυτό το τόσο γλυκό και υπέροχο πλάσμα. Να είναι πάντα καλά. Χρήσα μου, καλά κάνεις και μου το υπενθυμίζεις. Απ' τις πιο αγαπημένες φίλες. Για τα κυριοθέτα σου το είχα στείλει μήνυμα εγώ, αλλά δεν μου απάντησες. Όχι, μοτομουδανιά μου, δεν είναι αυτό. Κωστάκι μου, δεν είναι, δεν είναι. Τι ωραία που υπάρχει έτσι ένα. Κάτι να ασχολούμαστε, ένα μουχαμπέτι. Πάμε στις γραμμές. 2310-287, οκετό, οκετό και οκετό. Κεσανά, κεσανά με κάπα σίγμα. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο κορίτσι. Είμαι η Κατερίνα Πετσανούκη που κέρδισε χθες την κουζινομηχανή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχο το δώρο. Μπράβο, τέλειο, Κατερίνα. Ήταν ό,τι πρέπει. Μου στείλες μήνυμα, μου λέει, δουλεύω στα χειρουργία και δεν μπορώ να απαντήσω. Είσαι... Είμαι στην δουλειά και χθες γι' αυτό είχα πρόβλημα, δεν μπορώ να απαντήσω όλη την ώρα. Και τώρα βγήκα, λέω ότι... Είσαι κοπέλα... γιατρός, είσαι νοσηλεύτρια. Όχι, είσαι νοσηλεύτρια. Νοσηλεύτρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν... Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Κέρδισες και... ένα καταπληκτικό εργαλείο. Τη Bosch, 200 και ευρώ, υπέροχο, να φτιάξει τον Αντρούλη σου ωραία πράγματα, έτσι, γλυκά έτσι, αυτά, έτσι. Να σε, επειδή έχεις μια δουλειά που έχεις εικόνες και παραστάσεις που δεν είναι τόσο ευχάριστες πάντα, σου εύχομαι λοιπόν να το αντισταθμίζεις με ωραίες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, με μυρωδιές και εικόνες ωραίες. Να είσαι καλά. Καλά, πάντα τυχερή να είσαι, από δύο μέρες μηνύματα κληρώ, πόσα μηνύματα έχεις στείλει. Δύο! Μπράβο ρε Κατερίνα! Δύο. Να σε πάντα τυχερή! Ζουμου σου Κατερινάκη! Πολύ. Φιλιά! Να σε γερή! Να σε γερή! Καλημέρα! Γεια! Καλημέρα σας! Ναι! Καλά, ακούστε, καλημέρα! Καλώ το σερέο! Τι γίνεται, φιλέ! Σε μνημονεύουμε! Τι. Όταν είναι ο δασκαλάκης, θα ξέρεις! Ναι. Σε μνημονεύουμε για το γαϊδουράκι, για το γαϊδούρι και το τζιτζί και το βάτραχο! Έτσι, να το ξέρεις! Πάντα! Ωραία, ρε, φιλέ. Γεια πες! Εγώ θέλω να μιλήσω σήμερα, φίλε, για το Λάμπρου.
Αυτό τον παιχταρά σε εξέλιξη που, και που ήταν πολύ σωστή η κίνηση να πάει σε ένα ωραίο πρωτάθλημα όπως είναι το Ολλανδικό, με νέους παίκτες να πάρει πολλά παιχνίδια και παραστάσεις. Στεριάζει η Ολλανδία. Έχει κάνει παπάδες εκεί να πω. Και να θυμίσουμε, φίλοι, τι λέγανε κάτι κουνάβια και ραδιοφωνικά κουνάβια. Όταν τον πήρε τον παίκτη, τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ, ότι πάει να σώσει τον Ηρακλή και τον πρόεδρό του και αυτά. Okay. Αυτή τη στιγμή, άμα τον πουλήσει το Λάμπρου, ένα τάριο με σβηστό, χωρίς να το φωνάξει να πει στον ΠΑΟΚ. Άνατα. Σκάσανε ήδη οι κορυφαίες βελγικές και οι κορυφαίες ολλανδικές. Κάτι Eindhoven, κάτι Μπριζ, κάτι. Δηλαδή, σκάσανε ήδη. Με μια εύστοχη κίνηση θα δουλέψουν όλες οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ για δύο χρόνια τζάμπα από ένα παίκτη από μια εύστοχη αγορά που τον πήρες, τον εξέλιξες και τον πούλησες. Που ακόμα στο πικ δεν έχει φτάσει τη μείωση του εκατομμύριου, έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, να παίξει και το πικ του να φτάσει κανένας δεν ξέρει πού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το παιδί δείχνει ότι αυτοί που τον διάλεξαν, όπως και αυτοί που φέραν τον Ζαμπά, ότι μέσα στον ΠΑΟΚ δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Φυσικά τον Λάμπρο τον είχαμε δίπλα μας, τον Ζαμπά ήταν πάρα πολύ μακριά. Αλλά δείχνει ότι η ομάδα είναι σε ράγες, κουμπωμένη και τρέχει, φίλε. Τρέχει και όποιος δεθεί μπροστά σε τρένο σε ράγες ξέρεις τι πάει. Ακριβώς. Επίσης το τρένο δεν θα κάνει την απόσταση κάτω τούμπα άνω τούμπα. Έχει μακρά πορεία. Είναι υπερατλαντικό το ταξίδι που θα κάνει με υποθαλάσσιες. Είναι ένα Intercity που έχει τώρα ξεκίνησε όλο αυτό. Ο κόσμος, Στέλιο, γι' αυτό είναι χαρούμενος. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Καταλαβαίνει ότι έχουν μπει πάρα πολύ βαθιά θεμέλια για να ζήσει πολλά ωραία πράγματα στο μέλλον. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει τώρα, ξεκινάνε για να αρχίζουν όλα τώρα. Και αυτή η άβρα βγαίνει και στον κόσμο και στην ομάδα και όποιος είναι μέσα στο γήπεδο πρέπει το ζει κάθε Κυριακή. Σε όλα. Και συμπαρασύρει κάθε λασπολόγο, κάθε κομπλεξικό, κάθε κακομαθημένο, κάθε χαϊδεμένο, κάθε περίεργο το συμπαρασύρει στο διάβα του. Και δεν μιλάω για δικούς μας, μιλάω για τους αντιπάλους, έτσι, που έχουν λυσάξει όλοι. Δεν πειράζει. Θα συνηθίσουν στην ιδέα. Θα μάθουν. Θα μάθουν. Ας προσαρμοστούν. Ας ξοδέψουν εκατομμύρια να κάνουν δυνατές ομάδες. Εμείς τους θέλουμε δυνατούς. Δεν θέλουμε να είναι ανύπαρκτοι. Όχι. Θα τους τυπάμε εμείς τώρα στην πλάτη, Στέλιο. Θέλουμε δυνατούς αντιπάλους για να είμαστε και εμείς καλύτεροι. Τι ωραία. Περίμενα πολύ καιρό να το πω αυτό. Είναι σε ένα καφενείο κάτι παππούδια τώρα εκεί. Πίνουν το τζαγάκι, το καφεδάκι τους και αναπολούν και λέει ένας ρεσί. Τώρα λέτε πως εσύ λέει με το εργαλείο σου λέει τρυπάς γιαούρτι. Άμα δεν έχει πέτσα. Γεια σου Στέλιο. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Χρωστάω και τραγούδια, δεν έχω βάλει. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, τηλεφωνώ, είμαι Μάκης από Ανάβησο Αθήνα. Γεια σου ρε Μάκη. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Στη φωλιά μέσα είσαι παοξάκι. Στη φωλιά. Άστα Κωστή. Εγώ πήρα τηλέφωνο επειδή υπάρχει αρκετός λαός του ΠΑΟΚ και εδώ και παντού, ναι. Και εσείς που έχετε το βήμα να μπορέσετε κάπως να πιέσετε την ΠΑΕ να βρεθεί όλος αυτός ο κόσμος στη Φιέστα. Ναι. Οργανωμένα. Με μετακίνηση και από την υπόλοιπη Ελλάδα εννοείς. Και από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη και παντού. Μην το αποκλείς αυτό να συμβεί. Δηλαδή θεωρώ ότι εκείνη η μέρα όταν φτάσει η ώρα της θα είναι μια μέρα που δεν θα πρέπει να υπάρχει παοξάκι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που να μην έχει τη δυνατότητα να βρεθεί εδώ. Δεν νομίζω ότι θα φυστεί εξόδων η ΠΑΕ να πει βάζουμε πούλμαν από την Αθήνα ή βάζουμε πούλμαν από την Κέρκυρα ή βάζουμε πούλμαν από την Κρήτη, από καράβια, αεροπλάνα αυτά. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή χαράς δεν θα λείψει κανένας. Έτσι, να υπάρχει τουλάχιστον ο χρόνος. Άλλος να έχει δουλειά και να μην μπορεί. Εννοώ το οικονομικό να είναι ένας λόγος να μην μπορεί να βρεθεί στην Φιέστα. Τουλάχιστον εντός Ελλάδας. Γιατί τώρα το να φέρεις αεροπλάνα από την Αυστραλία δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αλλά να είσαι, ας πούμε, στην Πάτρα και να μην μπορείς να έρθεις ή ξέρω εγώ στην Αθήνα ή στην Κόρυθο ή στον Εύρο. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι. Δεν έχω ρεπορτάζ. Αλλά εσείς που έχετε το βήμα το μεγάλο και που έχετε το μεγάλο λόγο να μπορέσετε να πιέσετε την ΠΑΕ, έστω να μπορέσει ο κόσμος. Μετά γιατί εγώ 36 χρόνια εδώ στη Χαβούζα, να πω έτσι. Λοιπόν, περίγραψε μου λίγο. Πρώτη φορά ένα πρωτάθλημα τέτοιο του ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν είμαι ο μόνος, είναι. Τι να πω τώρα. Θα ήθελα να. Δηλαδή από μένα, από την καρδιά μου και οι περισσότεροι ΠΑΟΚτζίδες από ό,τι μιλάω δηλαδή, να μπορέσουν να γίνουν όσο πιο οργανωμένα και πιο νωρίς μάθουμε.
για αυτή τη φιέστα, γιατί το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι πια εδώ κάτω. Ποιος Ολυμπιακός, ποια ΑΕΚ, όλοι το έχουν πάρει χαμπάρι, όλοι το έχουν πάρει χαμπάρι πια. Υποκλήθηκαν στην ανωτερότητα. Έτσι, οι ίδιοι δεν το πιστεύουμε πια. Υποκλήθηκαν. Ποια περιοχή είσαι, είπες, Ανάβησο. 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 Μάλιστα. Θεωρώ πως μόνο αυτό, δηλαδή μόνο να μπορέσει η ΠΑΕ να μπορέσει να κάνει έτσι νωρίς αυτή τη... να ενημερώσει τον κόσμο, τον λαό. Είναι μεγάλος ο λαός. Και έτσι. Διψάει πια τόσα χρόνια. Αυτό, Κωστή μου, τίποτα άλλο. Λες την απόλυτη αλήθεια. Επειδή ο αδερφός μου ζει στην Πάτρα και η Πάτρα έχει πάρα πολύ γαύρο, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ Ολυμπιακό, μου περιγράφει αυτή ακριβώς την ατμόσφαιρα. Για πρώτη φορά, εντάξει, λέει λύσακα και έχουν λυσάξει όλοι. Βλέπετε και στο διαδίκτυο βγαίνουν ιστοριούλες πώς θα γίνει, να τους αφαιρεθούν βαθμοί, πώς θα... δηλαδή δεν κρύβονται πλέον ούτε καν στα φόρα, στα σχόλιά τους. Όμως οι πιο πολλοί, λέει, έχουν συνειδητοποιήσει την ανωτερότητα, την έχουν παραδεχτεί. Απλά άλλοι την εκφράζουν ανοιχτά και λένε: παιδιά, άστο, είναι καλύτεροι. Από πέρσι είναι πρωταθλητές. Και άλλοι απλά την πνίγουν. Τη βλέπεις όμως, λέει, την παραδοχή. Δεν γίνεται να μην παραδεχτείς, αδερφέ. Πρέπει να είσαι τυφλός, πρέπει να είναι πολύ κομπλεξικός. Πρέπει. Έτσι. Να είσαι καλά. Κράτα θερμοπύλες, αδερφέ! Κράτα! Φιλιά. Το λέω για τα παιδιά που είναι στην Αθήνα. Έτσι, σε πόλεις που έχουν πολύ πληθυσμό από άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτό που είπε όμως, θα το ξαναπούμε. Είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ΠΑΕ και νιώθουν ΠΑΟΚ, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι μέσα, 100% δεν θα αμελήσουν να δώσουν τη δυνατότητα να έρθουν οι άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα, που τη λατρεύουν, που επέμειναν να είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ, που παρέμειναν, που υπέμειναν όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που έγιναν, να είναι εκεί. Σε αυτό το τρελό πανηγύρι που θα γίνει και θα είναι μια μέρα ιστορική. Έτσι, δεν θα τους πούμε εμείς τι να κάνουν, ξέρουν αυτοί. Εμείς απλά είμαστε στο βήμα, δίνουμε καμιά ιδέα. Με την κορδέλα στο Μέγαρο Μουσικής και στο Λευκό Πύργο, με το Πούλμαν να κάνει αντίθετα την διαδρομή, να είναι πλημμυρισμένος ο δρόμος, να γίνει μια αψίδα με τους πυρσούς. Να! Άσε που δεν χρειάζεται να πούμε εμείς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τόσο ευρηματικός, γεννάει τόσο πολύ το μυαλό του. Εμείς ιδέες λέμε, χαιρόμαστε κι εμείς μαζί με αυτούς. Τι, επειδή είμαστε πίσω από το μικρόφωνο και όχι μπροστά, σε ένα δέκτη ραδιοφωνικό. Το ίδιο πράγμα νιώθουμε, παιδιά. Στο λέμε ειλικρινά. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Θέλουμε να πούμε και παραπάνω πράγματα, αλλά έχουν μπινελίκι μέσα και θα μας πάνε μέσα. Δηλαδή, ειδικά όταν βλέπουμε το πώς λυσούν κάποιοι. Ειδικά. Πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον! Έλα, αγόρι μου! Πού είσαι, Κωστάκη! Έλα, αδερφέ μου, έλα! Τι γίνεται! Τι έβαλε, ρε φίλε! Αυτό! Τι έβαλε, ρε φίλε! Τι έβαλε ο άνθρωπος! Έχω πεθάνει στο γέλιο με μια φωτογραφία. Για πες, Γαϊδουράκα. Έχει ανεβάσει ένας φίλος στο ίντερνετ. Ναι. Πήγαμε να κατοριθεί στο γέλιο. Πες λίγο, περίγραψε την για να δούμε πώς την έχω δει. Ένα μωράκι. Εγώ έχω να δω 34 χρόνια πρωτάθλημα καθώς ένα χρονών και θα δει κατευθείαν πρωτάθλημα. Σωστό. Μην πας μακριά. Ο γιος μου στα 4. Του δασκαλάκι, η κόρη, στα 4. 4 χρόνια, μου κάνετε πλάκα. Ακόμα και η νεκταρία περίμενε 10 χρόνια. Γαϊδουράκαθε, ξέρεις με ποιους πραγματικά νιώθω να σφίξουμε στο στομάχι? Με αυτούς που έχουν καβατζάρει εδώ και καιρό τα 80 και έχουν πάντα αυτή την απορία, ειδικά πέρσι μετά την κλοπή, που μιλάμε και στο τηλέφωνο αλλά και εκτός και μου λέγανε «Θα προλάβω». Άραγε, εκεί φίλε δεν έχω να απαντήσω. Αμέσως σκέφτομαι, φύς, εννοείται θα προλάβεις, εννοείται θα μπούμε στη Νέα Τούμπα μαζί, έτσι. Και εγώ φίλε για ένα πράγμα στεναχωριέμαι μόνο. Για πες. Ότι δεν θα είμαι εδώ, ναι, όταν θα γιορτάσουμε ένα πρωτάθλημα πλάς από το Γαύρο. Αλήθεια λες. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Αλήθεια λες. Λίγο δύσκολο. Ναι ρε φίλε, τώρα αλλά μιλάμε, επειδή... Απρίλιο ξαναπάω και εδώ. Εντάξει, να σου πω κάτι.
Επειδή όμως δεν μετράω την αγάπη μου με συνεχόμενα πρωταθλήματα, δεν τα είχα ποτέ ανάγκη για να είμαι τόσο κοντά σε αυτό που αγαπώ. Okay. Και επειδή είναι και έτσι παρμένο όπως είναι αυτά τα πρωταθλήματα, δεν πολύ στεναχώρια να σου πω. Γαϊδουράγκα. Γιατί το λέω αυτό, Κωστή. Ναι. Γιατί τότε πλέον δεν θα λέει, δεν θα υπάρχει ένα αντίστοιχο Κρυσάβα να λέει 5 εκατομμύρια γάβρι. Ναι. Θα είναι αυτό που στην που πάω και θα λέει ότι έχουμε 8 εκατομμύρια παόκια. Αγώ, τι ωραίος φίλε. Ωραίος που είσαι. Όλη η Ελλάδα με αλφα, γιώτα και ένα λάμδα θα είναι ασπρόμαυρο. Και κάτι που είπε ο φίλος, για να κλείσω, κάτι που είπε ο φίλος προηγουμένως για την... όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, το όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, το Χιάν. Τι, όταν... εγώ, δεν υπάρχει, ναι, υποθετική πρόταση. Χρονική βάζω. Όταν, α, δεν υπάρχει αν. Λοιπόν, πέρσι, στον τελευταίο αγώνα του ΠΑΟΚ, γιατί είχε μόνο 15-17 χιλιάδες κόσμο, μετά από όλο αυτό που έγινε, άκουγα τους άλλους, ξενέρωσε ο κόσμος. Όχι για φίλε, μένα, δεν το βάλαμε κάτω. Για μένα φίλε, είναι ξενέρο τόσο ο κόσμος. Εκεί πέρα δείχνει την πραγματική σου. Δεν το βάλαμε κάτω. Μου είπε κάποιος χθες, Γαϊδουράγκαθε, συγγνώμη που σε διακόπτω, βάλε την εκπομπή σου επανάληψη της επομένης μέρας που ολοκληρώθηκε η κλοπή. Είναι λέει σαν να είχες δει μπροστά ό,τι συνέβη αυτό το χρόνο. Θυμάστε που σας είπα, πιο ΠΑΟΚ από ποτέ τώρα. Συσπήρωση, θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό. Και είπα, όποιος φοβήθηκε, όποιος κιάχτηκε και έχασε το θάρρος του και την, τη δύναμή του, να, με γεια του, με χαρά του. Εμείς όχι. Μόνο αυτό ήταν, αυτός ήταν αυτό ο τρόπος. Δεν μπόρεσε να καταλάβει ο πολύς ο κόσμος ότι μας κάνανε καλό. 100%. Μας έχουν συσπηρώσει τόσο τσιμέντο, πολύ. Τσιμέντο. Μας έχουν συσπηρώσει τόσο πολύ. Τσιμέντο. Δυστυχώς βλέπουν ότι αλλάζουν τα πράγματα και προσπαθούν με χίλιους μύριους δόρυους ύπους, είτε από εδώ, είτε από την Αθήνα, είτε από την Κατάλαβε ο κόσμος, φίλε. Να μας κρυπήσουν και δεν μπορούν. Δεν πειράζει. Που τους πονάει πιο πολύ από όλα. Έτσι. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Δεν μας γουστάρετε. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε! Σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Κάνω και κλήρωση, Κώστα, θα πω και αριθμό. Δεν έχω σήμερα κλήρωση, αλλά γουστάρω που είσαι μέσα στο σκεπτικό της εκπομπής. Έλα, γοράκι όχι, μου. Γιατί θα έλεγα το νούμερο ένα, επειδή είναι το πρώτο αρχηγάτο πρωτάθλημα. Σας άρεσε η ατάκα? Το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι. Είναι ή δεν είναι, ρε φίλε? Είναι, φίλε. Το πιο αρχηγάτο. Εχθές είδα μια ωραία ατάκα του Βέμπη στο Πάρτε Κόσμο, φίλε. Εκεί που του λέει, πήγα και έδωσα αίμα, λέει, τι να κάνω. Ναι. Και του λέει, αδερφή του, καλά, λέει, όλα τα πάντα για τους φτωχούς μέχρι και αίμα δίνεις, όχι, να κρατήσεις και για μας. Κουμάντο στα ερυθρά μου ομοσφαίρια, μόνο εγώ κάνω. Τον λατρεύω, φίλε. Ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του. Τον λατρεύω. Ακριβώς, φίλε, πέθανα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πέρσι. Πέρσι φέξαμε τρεις προκριματικούς για να βγούμε στους ομίλους, έτσι, ναι. Σπάρτακ Μόσχας, ναι. Βασιλεία, ναι. Με τρεις αντιπάλους. Μπράβο, φέτος πώς είναι, φίλε, φέτος θα εξαρτηθεί από το αν ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα της ή που θα προκριθεί στο Champions League, θα πάρει και το Champions League. Π.χ. παράδειγμα, δεν θέλουμε να πάρει το Champions League η Manchester United, γιατί αποκλείεται να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Θέλουμε να το πάρει η Μπαρτσελόνα, που παίρνει το πρωτάθλημα στην Ισπανία, να το πάρει, ξέρω εγώ, η Liverpool, η Manchester City, έτσι, η Juventus. Ακριβώς. Δηλαδή τέτοιες ομάδες. Οπότε θα παίξουμε, αν το έχω διαβάσει καλά το γράμμα, θα παίξουμε με δύο αντιπάλους και όχι με τρεις. Όπως η ΑΕΚ πέρσι, ας πούμε. Έτσι. Αυτό έχω. Θα μου πεις, αν το πάρει μια άλλη ομάδα θα παίξεις με τρεις. Δεν το γνωρίζω ακόμα καλά αυτό. Δεν έχει αποσαφινιστεί. Θέλουμε λοιπόν, δεν θέλουμε να το πάρει μια ομάδα η οποία αποκλείεται να πάρει... Ακριβώς. Θέλουμε μια από αυτές η οποία θα βιάσει έτσι μια θέση, την οποία θα την πάρουμε εμείς. Απλά. Okay. Τι ωραίες κουβέντες που κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, τι ωραίες κουβέντες. Κουβεντάρες. Κόσμος που ετοιμάζεται από Μόναχο. Άστο, μην το συζητάς.
Έτσι λοιπόν, κάνουν και κανένα αστείο και γίνει ο τελικός του κυπέλου στη Γερμανία. Όχι ρε φίλε. Τι είπες τώρα. Γιατί αυτό εξετάζεται, να γίνει στο εξωτερικό Ευρώπη. Ναι, το συζητάνε. Το συζητάνε τα πουλιά. Ναι. Βεβαίως. Νομίζουν ότι θα είναι άδειο το γήπεδο. Δεν έχουν ιδέα τι περιμένουν. Τι γίνεται. Υπάρχει η μανία για τον ΠΑΟΚ και υπάρχει και η Γερμανία για τον ΠΑΟΚ. Που είναι το ίδιο πράγμα. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Λοιπόν, χτύπησες και εσύ με το αυτό την κόρνα. Έτσι, προσέχετε έτσι, παιδιά, προσέχετε, μην αυτό, έτσι, γεια, φιλιά. Κουρνάρει όλη η πόλη, δεν πέφτει με τίποτα. Ο Χαράλαμπος Φωτιάδης βρήκε τη δικλίδα ασφαλείας. Το έχει στείλει σε μήνυμα, είσαι ο δεύτερος, Κωστή μου. Δεν χρειάζεται δικλίδα ασφαλείας. Αυτό ακριβώς αδερφέ μου είχα σκοπό να κάνω. Το βρήκες, είσαι ο δεύτερος. Είσαι ο δεύτερος. Μου έχουν ζητήσει κομμάτι. Θα φύγω με κλασική μουσική. Θα φύγω με αφιερωμένο κομμάτι που το ζητήσατε και δεν μπορώ να μην το βάλω. Πάντα βάζουμε ωραία τραγούδια. Πάντα βάζουμε ωραίες μελωδίες. Να πω πριν παίξει ότι χορηγός δεύτερης ώρας, Λουκάς Χαλβάς, καταπληκτικός. Η γεύση που φέραν οι παππούδες, αναλύωτη στον χρόνο. Η μυστική συνταγή, μοσχοβολάει ο τόπος. Μπείτε στο lukas.gr για να δείτε πού. Φυσικά, Play Cafe Sports Cafe Domino, 950-950, Μπότσερ 132, νούμερο 1 προορισμός για να δείτε τις ματσάρες, πιατάρες, αυτά τα ποτά σας, σούξου μούξου, τα πάντα όλα, 950-950 τηλέφωνο και βέβαια το κορυφαίο εστιατόριο, τα κορυφαία κρεατικά, τα τρώτε στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, κλαίνε οι πελάτες όταν έρχεται η ώρα να φύγουν, όχι, τους τραβάει η γυναίκα, πάμε, θα ξανάρθουμε βρε, υπέροχα πράγματα. Ζουμερά κρέατα, πεντακάθαρα, εκλεκτά, πεντανόστιμα σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο, φωτεινός, πεντακάθαρος, με τα στέα του, με τα μέα του, απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Φεύγω με κλασική μουσική μου, τη ζητήσατε, παραγγελιά, πάρτε το, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν πέφτει με τίποτα! Νωρίτερα δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε αφού έτσι το σύνθημα, νομίζω θα το αναπροσαρμόσουμε. Μπορείς. Φιλιά, γεια σας, ζούμου σου, φιλιά!